Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Στο καφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι ο Γιάννης Πλουτέχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Shock FM 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπας μπανάνα. Να την πατήσει. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δει. Έλα Γιώργο, Πέτρος σήμερα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω στο δέντρο? Του παρήγγειλε η δονή. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show με την Ελίνα Παπίλα και τον Γιώργο τον Καρτελιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πώς περάσατε, τι κάνατε? Παιδιά, ήδη βλέπουμε μέρα έξω. Ναι, ναι, ξημερώνει πιο νωρίς. Δηλαδή έρχομαι και δεν χρειάζεται να ανάψω. Μα να ανάβω τη μικρή σκάλα. Να με βλέπουν και πολλοί. Μη σε βλέπουν, ναι, τι κάνετε? Καλά, πώς πέρασε Σαββατοκύριακο? Πολύ ωραία. Ωραία ήταν, ναι. Καταπληκτικά. Παιδιά, γιατί τρώω τόσο πολύ τα Σαββατοκύριακα? Γιατί τα περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή πρέπει να τρώω σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, σαν να μην υπάρχει χθες είναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πρέπει πως είπατε, τώρα που ξημερώνει λίγο πιο νωρίς, λες ρε παιδί μου, δεν μπορεί να γυρίσει λίγο το ρολόι πίσω, να πάει 1η Γενάρη, να έχουμε ένα μισή μήνα. Περιθώριο, ε. Περιθώριο δίαιτα. Ναι, 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 αυτό το 1,5 ναι. Μήνα θα τον πληρώσω, νομίζω. Ελά, αφού τα μάθαμε. Δίαιτα κάνεις μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί. Ναι, 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 ναι. Δουλειά έτσι, Ελίνα μου, δεν γίνεται. Θέλει καλή κόπο, θέλει εβδομάδα υδρότα. Σε όλους, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Όσοι έχετε φάει παραπάνω ή όσοι έχετε θέμα έτσι με την. Πώς σας πω, με την δίαιτα, είμαστε εδώ μαζί σας. Είμαστε μαζί με εσάς. Ναι, 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 ναι. Συμπάσχουμε, παιδιά. Εμείς είμαστε για εσάς εδώ. Δηλαδή, όσοι είστε πάρα πολύ αδύνατοι, όσοι τρώτε και δεν παχαίνετε, δεν έχετε θέση σε αυτή την εκπομπή. Όχι, έχετε. Δεν έχετε καμία. Έχετε. Εγώ σας θέλω. Εγώ σας θέλω, γιατί τρώτε, δεν παίρνετε γραμμάρι, τουλάχιστον να πω μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Αχ, Δευτέρα σήμερα, τι μέρα είναι, Δευτέρα 18 Φλεβάρι. Πώς πέρασες χθες το βράδυ? Χθες το βράδυ τι έκανα? Χθες το βράδυ τι έκανες? Είδα μια ταινία. Είδες μια ταινία, του Freddie Mercury. Σίγουρα περάσατε καλά στο σπίτι χθες? Α, είναι που ο Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ στην ΑΕΚ. Εντάξει παιδιά, εγώ στεναχωριέμαι που στεναχωριέται το παιδί μου. Αν το παιδί μου δεν στεναχωριόταν, δεν θα με νοιάζε. Είμαι η μάνα που δεν θέλω να πειράζει κανείς το παιδί μου. Οι Ολυμπιακοί χθες το πείραξαν το παιδί μου. Του δημιούργησαν πρόβλημα. Όχι, το παιδί σου πήρε Ολυμπιακό τηλέφωνο και του λέει τι έγινε, από το πρώτο δεκάλεπτο το φάγανε. Και του λέει ο Ολυμπιακός παιδιά στο γιο της, λέει 4 θα φάτε, 4 φάγανε. Παιδιά, πήρε ο γιος μου που είναι ΑΕΚ, το θείο του που είναι Ολυμπιακός, στο πρώτο πεντάλεπτο, ας πούμε, και του λέει τι έγινε, φάγατε γκολ. Και του λέει 4 θα φάτε. Και λέω, δεν έλεγε να πιάσουμε ένα κουτί με λίρες? Έλαντε. Είναι πολλά τα 4. Είναι αυτό που λέει ο άντρας μου. Ήτανε πολλά τα 4. Μου στέλνανε πολλά μηνύματα στο Instagram το κάθε γκολ. Το ναι. Στιγμιότυπο. Καλημέρα. Ολυμπιακός ΑΕΚ λοιπόν 4-1 το σκορ. Άρης Θεσσαλονίκης Πανιώνιος 1-1. Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0. Λάρισα Ξάνθη. Πόσο λες να ήρθε? Ξέρω εγώ, χ. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. 1-1. Ναι, ναι. Καλά το πάμε. Σήμερα πας για ένα Ατρόμητος Αθηνών. Ναι, 2. 2. Ναι, αφού μου το δείξες. Λοιπόν, 0-2. Λοιπόν, και Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Ένα, ξέρω εγώ. Ένα, μπράβο. Ένα, ένα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όλα παίξανε και αυτές οι ομάδες. Το θέμα είναι ότι επισκιάστηκε τώρα από αυτό. Εντάξει, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ καλή η Ολυμπιακή, λέει, χθες. Εγώ περίμενα πάντα να τελειώσει. Μάλλον. Ναι, μου, εντάξει. Μη στεναχωριέται το παιδάκι μου τώρα που και πέρα. Ναι, δεν σου έχει ρίξει το παιδάκι του τώρα. Για το παιδάκι μου. Ο άντρας σου πλερέζει τίποτα? Ο άντρας μου είναι πιο ψύχρεμος αυτά. Μου λέει, έλα γύρνα το, βάλε, μου λέει κάτι να δούμε τώρα. Δεν είναι. Γύρνα, λέει. Άλλαξε κανάλι, λέει, βάλε κάτι να δούμε. Δεν είναι. Είδαμε τσόντα, λέει, δεν θέλουμε άλλο. Κατά τα άλλα, ευχόμαστε να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα εβδομάδα. Βρισκόμαστε στην εβδομάδα την οποία, κατά την οποία άνοιξε το τριώδιο χθες. Άνοιξε το τριώδιο χθες, βεβαίως. Γι' αυτό και είδαμε οι διάφορες αποκριάτικες στολές στα social media. Καλές απόκριες. Έχουμε 28 Φλεβάρι την Τσικνοπέμπτη και 10 του Μάρτη, τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Καλά να περάσουμε. 6, 9, 7, 800.
104,8 τα μηνύματά σας στο Viber και 22-210-62-200. Επικοινωνείτε κατευθείαν με το Show Cafe Morning Show. Εντάξει, μπορεί να λέμε για τον Παναολυμπιακό, για την ΑΕΚ, αλλά πρέπει να πούμε και για τον Αντετοκούμπο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στο αγόρι αυτό που είναι ο βασιλιάς. Εχθές αναδείχθηκε βασιλιάς και πρώτος σκόρερ, αν και έχασε η ομάδα του, για την νίκη στην, για την Team LeBron στο All Star Game. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, η ομάδα του έχασε με 178-64 όμως, αλλά παρόλα αυτά ήταν νούμερο ένα. Ευχαρίστησε τους Έλληνες όλους για τη στήριξη βεβαίως. Τι καλός, τι ωραίος άνθρωπος είναι αυτός, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει, τον βλέπω. Έχει μεγαλώσει διαφορετικά από εμάς. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει ελληνικές ρίζες και τα λοιπά, αλλά το ελληνικό στοιχείο δεν το έχει βγάλει ακόμα. Στηρίζουν, λέει, την ομάδα μου, την οικογένειά μου. Ξέρω ότι ξενυχτάνε για μένα. Ναι. Έτσι ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους ότι το κούμπο και μπράβο του μετά το τέλος του All Star Game. Μπράβο στον Γιάννη. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον αγαπητό που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον αγαπητό. Είναι του Οσίου αγαπητού σήμερα. Του αγαπητού σήμερα. Συμφωνάζουν αγαπητό τώρα λίγο περίεργο. Ωραίο, γιατί αγαπητέ, ωραίο. Αγαπητέ, ελάτε λίγο. Α, κύριε αγαπητέ. Κύριε αγαπητέ μου. Αγαπητέ μου, τι κάνετε. Χρόνια πολλά στον Λέον, στον Λέοντα, στον Λεοντάριο, στον Λεοντόκαρδο σήμερα που γιορτάζουν. Άγιος Λέων σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Από πού μας βγήκε αυτό, πρέπει να είχα Λέον εγώ στο σχολείο. Πρέπει να είχα Λέον. Να τον λέγανε Λέον. Έχω την αίσθηση αυτή. Τι ζώδιο ήτανε. Εγώ καιρό, ξέρω εγώ, με οροσκόπο Ταύρο. Θα ήταν βλακία να ήταν άλλο ζώδιο, λέει. Λοιπόν, εθνική ημέρα μπαταρία. Σήμερα την προσέχετε, να τη φυλάτε. Ναι, σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε Ανατολή Ηλίου 7.09 και Δύση 18.08. 18.08, θα δω 18.08, μωρή Ρουφιάνα. Ναι, και όμως το λέει εδώ πέρα, τέλος. Αφού το λέει εκεί, σίγουρα είναι. Και εθνική ημέρα κρασιού. Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης, ναι. Ο μεγαλύτερος συγγραφέας, τους νεότερους συγγραφείς βεβαίως, των νεότερων χρόνων. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχει πει ο Νίκος Καζαντζάκης. Μια αστραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Το έχει πει ο Καζαντζάκης. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά. Μα δεν την πιάσει πρωί-πρωί. Να σου πω κι άλλα. Πες μάλλον ένα. Ο σωστός ο δρόμος είναι ο ανήφορος. Είπε ο Νίκος Καζαντζάκης. Ο σωστός ο δρόμος είναι η ευθεία. Είναι ο ανήφορος, παιδί. Και ο ωραίος ο δρόμος είναι ο κατήφορος. Αν είσαι μέσα είναι τα πόδια, είναι ευκολάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1929 ανακοινώνεται στο Hollywood η θέσπιση των κινηματογραφικών Όσκαρ. Α, πότε έχουμε Όσκαρ. Δεν ξέρω τώρα λογικά που να είναι. Ναι. Λοιπόν, το 2015 σε σήμερα ο Προκόπης Παυλόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα έγινε αυτό. Σήμερα έγινε. Μάλιστα. Και τι τον έχουμε εδώ, τι κάνει αυτό. Είχαμε κι άλλον έναν τότε. Έναν συνταγματολόγο νομίζω. Τέλος πάντων, τι κάνει αυτό εκεί. Ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ναι. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, γιατί τον έχουμε. Είναι ο πρόεδρος στη χώρα μας. Γιατί τον έχουμε, ναι. Δεν γίνεται να μην έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρέπει να έχουμε. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε. Πόσα παίρνουν το μήνα. 30.000 είχα μάθει κάποια στιγμή. 8 παίρνουν οι βουλευτές. Άντε. Πόσα παίρνει ο Παυλόπουλος. 15, ξέρω εγώ, 10. 30 θυμάμαι. 30 το μήνα παίρνει. Κάτι είχαν βγάλει τον πρώτο βγήκε ο Παυλόπουλος. Δεν καταλαβαίνω γιατί παίρνει τόσα λεφτά. Ο Πολάκης πήρε. Ο Πολάκης έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο, λέει 100.000 ευρώ. Δεν του φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν, ρε παιδί μου. Πού τι τα θέλει να καταναλώσει. Έχουν πολλά έξοδα. Δεν ξέρω. Μακαρόνια, μπάμιες λέει και. Δεν ξέρω, παιδιά. Καταναλωτικό σου λέει 100.000. 100.000. Πες μου ένα τραγούδι του Παντελή Παντελή που θα θέλει να ακούσει. Παιδιά, σαν σήμερα. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια ακριβώς έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άσχημο τρόπο ο Παντελής Παντελίδης. Είναι 18 Φεβρουαρίου. Ήταν ημέρα Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά. Παρασκευή πρωί. Ήταν εκεί η πρεμιέρα του το βράδυ με τη Δέσποινα Βανδύ και τον Κώστα το Μαρτάκι. Ήταν λίγο πριν τελειώσει το morning show, έγινε, μάθαμε, ανακοινώθηκε επίσημα. Ναι, εμείς εδώ που είμαστε στα ραδιόφωνα για να καταλάβετε που έχουμε και έτσι και μια ενημέρωση εκ των έσω σε κάποιο βαθμό. Από το πρωί είχαμε ακούσει ότι ένας τραγουδιστής σκοτώθηκε στο τροχαίο, δεν μας έλεγαν το όνομα όμως. Όταν λοιπόν μαθεύτηκε στον κόσμο, το είχαμε μάθει ένα μισά ώρα πριν. Εκεί, ήταν χοντρικά. Τέτοιο το σοκ, θυμάμαι, ότι. Λοιπόν, σα πω ρε παιδί μου, ακόμα και εκείνοι που δεν άκουγαν παντελή. Ακόμα και αυτοί που δεν άκουγαν ελληνική μουσική δεν μπορούσαν έτσι να μην γράψουν κάτι, να μην ανοίξουν τηλεόραση σε ένα βίντεο, σε ένα κανάλι. Ήταν σοκαριστικός ο τρόπος. Λοιπόν, για πες μου ένα, ποιο θέλεις. Εμένα το αγαπημένο μου από Παντελή Παντελήδη είναι το «Τέτοια αγάπη δεν αξίζω». Τέτοια αγάπη δεν αξίζω, μάλιστα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του Παντελή Παντελήδη, αλλά όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα βάλεις, λοιπόν, Παντελής Παντελήδης μας αποχαιρέτησε και έφυγε από τη ζωή, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είναι ένας από τους σύγχρονους Έλληνες τραγουδιστές που έχω την αίσθηση. Θα παίζει για πάντα. Άλλαξε όλα τα δρόμενα της ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, πάμε στοίχημα θες. Παιδί μου, όποιο θέλει, βάλε. Συγγνώμη, επειδή το ψάχνω εδώ, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν έχει ετοιμάσει ακόμη. Έχω ετοιμάσει ένα μικρό ποτ πουρί να τιμήσουμε λίγο τον Παντελή Παντελίδη, αλλά να παίξουμε για ένα κομμάτι του. Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
Δεν πάμε, περίμενε. Δεν πάμε, παιδιά, γιατί έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Εντάξει, είναι πρωί ακόμα, συγχωρέστε μας. Θα τα λύσουμε, θα τα λύσουμε. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Κατερινάκη. Λιώμαστε γκρεμό, θεωρεί το καλύτερο τραγούδι του Παντελή Παντελίδη. Καλημέρα στον Τίμο από Γερμανία. Καλημέρα στον Σταύρο, πολλά φιλιά. Επίσης στη Μαρία και στο Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, Μελίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ Morning Show, στον Ερα μας. Καλή εβδομάδα, βρε. Ευχαριστώ. Πώς πέρασε Σαββατοκύριακο? Κοιμάσαι, έχεις ξυπνήσει? Ναι. Α, λοιπόν, πρωινή. Για ακού τι σου αφιερώνουνε, για ακού λίγο. Πήγε και πίσω μη γυρίσεις. Να μου μιλήσεις, μη τολμήσεις. Γιατί σου αφιερώνουν αυτό το τραγούδι πουρνό-πουρνό? Τι να πω, ξέρω εγώ. Ποιος μας έβαλε σε πάρουμε, βρε Μελίνα? Η Βιργινία. Η Βιργινία που σε αγαπάει πάρα πολύ. Η φίλη σου. Βέβαια. Και σου λέει φύγε, μην ξαναγυρίσεις. Τι έγινε, τσακωθήκατε για κανέναν άντρα? Όχι. Α, όχι καλέ. Καλέ. Δεν κάνω διαφορά με τα γυναίκες. Λοιπόν, ναι. Είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Α, το αγαπημένο τη. Ναι, τη αφιερώνω το αγαπημένο τη. Ναι. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο να πάρουμε τη Βιργινία να τη αφιερώσουμε? Δεν έχω κανένα αγαπημένο. Α, δεν έχει κανένα αγαπημένο. Λοιπόν, έχει μια υπέροχη μέρα και καλή εβδομάδα μέσα από το καφέ Morning Show. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 697-800-1048. Στέλνετε μηνύματα και για τα δικά σα wake up calls, βεβαίω, για να ξυπνήσουμε αγαπημένα σα πρόσωπα στα δικά μα τα καθιερωμένα wake up calls. Στο 2221-062-700 επίση κάνετε το ίδιο πράγμα ή αν θέλετε να συμμετάσχετε και να παρέμβετε σε αυτή την εκπομπή. Καλημέρα στη Λευκοθέα από τι Μιλιέ. Πολύ, πολύ τρέλα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Καλημέρα, Λευκοθέα μου. Καλημέρα στον Κώστα, βεβαίω. Από δράμα. Επίσης, καλημέρα σε όλους όσους μας ζητάτε βεβαίως Παντελή Παντελίδη, αγαπημένα σας τραγούδια. Ο Πέτρος θέλει το «Σου γίνε το σ' αγαπώ συνήθεια». Αυτό το τραγούδι δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο, βεβαίως. Επίσης, έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω σήμερα. Διάφορα πράγματα σε showbiz. Έχουμε θέματα σήμερα. Έχουμε και Survivor. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Καλομήρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ Morning Show. Περαστικά, καλή ανάρρωση. Καλή ανάρρωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Από το γιο σου το Θανάση παίρνουμε τηλέφωνο. Μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Ναι, με ακούτε. Έπεσε η γραμμή. Καλομήρα, αν μας ακούς, ο Θανάσης σου λέει ότι είσαι όλη του η ζωή. Είναι ο γιος σου. Και σου λέει ότι είσαι όλη του η ζωή. Έτσι πρέπει να μιλάνε οι γη, στις μανάδες σου. Ωραία. Να μας βάλει ο Δημήτρης μια μέρα να σε πάρουμε τηλέφωνο. Έτσι. Είσαι όλη μου η ζωή, στην καλύτερη μανούλα του κόσμου, τα γνωστά. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Ναι, αυτό που λες, Survivor έχουμε, γιατί έχουμε τη Δαλάκα η οποία μπαίνει μέσα και πολύ χάρηκαν, λέει, οι παίκτες που το άκουσαν αυτό. Δεν το είδα εγώ. Τρελάθηκαν, λέει. Δεν είδα ότι πολύ χάρηκαν. Οι γυναίκες χάρηκαν, οι άντρες δεν είδα λίγο. Τα χαμόγελα δεν σκάσαν ιδιαίτερα. Πάρε όσο χρόνο χρειαστεί. Ποιο είναι αυτό το άσμα? Άρα, όσο χρόνο χρειαστείς, τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ο τίτλος. Δεν νομίζω να λέγεται αλλιώς το τραγούδι. Τι λέτε, λέγεται χρόνος. Δηλαδή, αν το κάνει ο στιχουργός αλλιώς, είναι ατυχία μεγάλη. Έλα, βρε Ειρήνη, μουσικό σέτα. Ναι, τους ανακοίνωσε χθες ο Σάξ ότι σε λίγες μέρες θα είναι μέσα η Δαλάκα. Ναι. Κάποιοι χαρήκανε, κάποιοι μείνανε άφωνοι. Η Δαλάκα, γιατί μπαίνει στο Survivor? Δεν ξέρω, γιατί χρειαζόμαστε πουσάρισμα λίγο στο. Δεν έχει προπονήσει, δεν έχει τόνο, δεν έχει τ' άλλο. Μπορεί να μην έχει. Ήταν δελεαστικό το ποσό το οποίο τη δώσανε. Με αφορμή ένα διαφημιστικό που τρέχει με τη Δαλάκα στον Σοκ, μπήκα να δω λίγο το Instagram τη πρόσφατα, γιατί μου βγήκε μπροστά στην εξερεύνηση του Instagram. Ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι η Δαλάκα είναι κούκλα? Το θυμάσαι που σα το λέγαμε, μου λέγατε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει ωραία χαρακτηριστικά. Απλά όταν τη βλέπαμε στο Survivor. Εντάξει, Survivor. Ευχαριστώ. Φρίζονται. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Βαμμένοι, φτιαγμένοι, περιποιημένοι, όλες ωραίες είσαστε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο να μπαίνεις στο Survivor και άλλο να είσαι απεριποίητη το πρωί που ξυπνάς. Survivor είναι άλλες, είναι αντίξωση συνθήκες. Προφανώς και επηρεάζεται. Δεν τρώγανε, πρίζονται. Και δεν έχουν περίοδο. Δεν έχουν περίοδο, πλάκα κάνει. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Τι λες, καλέ. Έλα, ρε Λίνα. Εδώ εμείς περιμένουμε και κοντεύαμε να πέσουμε κάτω το τανάσκελο, όχι να μην έχει καθόλου. Πονάς, δεν αλλάζει το πρόσωπό σου. Αλλάζει, και εγώ πρίζομαι. Τι, πού πρίζεσαι? Πρίζομαι, τα μάγουλά μου πρίζονται. Ναι, το έχουμε ρίξει την περίοδο τώρα. Πειράκι. Όχι, ρε παιδί μου, γενικά όταν περιποιείται τον εαυτό τη είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κούκλα, είναι από τι πολύ ωραίε κοπέλε. Σα αρέσει τόσο πολύ. Μ' αρέσει να. Εγώ και από κοντά που την είδα, εντάξει, λέω μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέχρι εκεί. Και ωραίο σώμα.
Καλά, κορμάρα, εντάξει. Εντάξει, ναι. Πρέπει να είναι όλα πέτρα. Όλα όμως. Πρέπει να μην λυγίζει. Είναι αλήγιστη. Πρέπει να είναι τούβλο, ό,τι κάνεις. Καλή σας μέρα και πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Όλα καλά, εύχομαι, παιδιά. Εντάξει, εδώ πέρα είμαστε λίγο, συζητάμε, γιατί δεν τα έχουμε πει μετά από το Σάββατο μεσημέρι και μετά την Ναι, δεν ξαναμιλήσαμε. Έχει να μου πει νέα. Έχουμε να μου πει. Κουτσοπολεύουμε λίγο. Ναι, το γρήγορο φτιάρι έχει πέσει πρωί-πρωί, παιδιά, αλλά βλέπω κάτι εδώ στο Ιντερνετ και λέω εντάξει. Ο Ελληνάρα, ρε παιδί μου, ο Ελληνάρα. Τι. Πόσο μπροστά μπορεί να είμαστε. Λοιπόν, βάζει μια εταιρεία με κούκλες που είναι σε βιτρίνες. Ναι. Με φορέματα κτλ. Και βγάζει ένα story. Ναι. Το οποίο δείχνει το φόρεμα από τη μέση και πάνω στον μπούστο. Ναι. Αλλά είναι μια κούκλα. Και τα σχόλια πέσανε βροχή. Ότι... Τι μανάρι είσαι εσύ. Στην τι... κούκλα. Όχι, δεν φαίνονταν το κεφάλι. Ναι, ναι. Ήταν παιδί μου από το κεφάλι και κάτω. Ναι. Το στήθος της κούκλας της πλαστικιάς. Το φορεματάκι κτλ. Της πλαστικιάς, πολύ... ναι. Ναι. Αλλά ήταν πολύ ανοιχτό το βε. Ναι, ναι. Και γράφανε. Τι μανάρι είσαι εσύ. Ο Έλληνας φλερτάρει ακόμη και μια κούκλα. Πια δεν υπάρχει. Της βιτρίνας. Διαβάζω τα σχόλια. Τέτοια απελπισία. Τι μανάρι είσαι εσύ, τι κουκλάρα. Πολύ ωραίο το φορεματάκι, αλλά το περιεχόμενο. Πώς σε λένε πάντα. Πώς σε λένε αγάπη μου εσένα. Αλλά το περιεχόμενο λέει ακόμα πιο ωραίο. Ναι, ναι. Ο άλλος γράφει. Γιατί αυτές όλες οι κούκλες δεν έχουν στήθος. Τι δεν έχουν. Όχι εσύ. Εδώ μιλάμε, έχει ένα τριαράκι. Το έχει άνετα. Σαν μποφόρμιλα ακούγεται. Ωραίο το κολιεδάκι λέει στο λαιμό, αλλά το μπούστο σου είναι υπέροχο. Ο άλλος γράφει. Τι όμορφο στήθος, ο άλλος μανάρι μου, ναι. Έρχομαι να σε πάρω. Γράφει. Πού συχνάζεις να έρθω το βράδυ. Και γράφει ένας έξυπνος. Ρε πάτε καλά, ρε. τι ωραίο στήθος και περιεχόμενο, ρε. Είστε νομα... Είσαστε καλά. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Μπορείτε δηλαδή πραγματικά να προσπαθήσετε να το κάνετε λίγο πιο real. Εδώ καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Εγώ καταλαβαίνω πόσο απελπισμένος είναι ο άντρας. Αυτό, δεν υπάρχουν γυναίκες. Όχι, δεν υπάρχουν γυναίκες. Είδε ψεύτικο, υπάρχουν. Είδε στήθος ψεύτικο και σου λέει όλες ψεύτικα ναι. τα έχουν. Ναι, όχι. Όλες τα φτιάχνουν. Εδώ εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι ο άντρας είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πώς σου πω. Όλα στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή, ο καλός ομίλος όλα τα αλέθη. Πώς θα το καταλάβεις, ότι όταν φτάσεις στο σημείο να φλερτάρει μια κούκλα. Δεν το κατάλαβε ότι ήταν κούκλα, όλος έβαζε αυτοκόλλητα, είσαι αστέρι. Είσαι αστέρι, ναι, πω. Πότε πάμε για φαΐ. Πού να πας για φαΐ, ρε φίλε. Άστο, γιατί τρώει πολύ. Άστο. Θα σου έρθει πολύ ο λογαριασμός. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, στο Σκύουρο πηγαίνουμε και απολαμβάνουμε πάρα πολύ ωραίους ξηρούς καρπούς, ωραίες σοκολάτες, ωραίο χαλβά. Έχει υπέροχες γεύσεις. Αυτό το πολύ σημαντικό που συμβαίνει στο Σκύουρο είναι ότι δεν επαναπαύεται ποτέ η ομάδα, ο Μάνος και η ομάδα εκεί, γιατί όλο κάτι καινούριο ανακαλύπτουν, όλο κάτι καινούριο φαίνουν στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν θα βρείτε πολύ ωραίες 7 στον αριθμό γεύσεις χαλβά. Μπήκαμε στο Τριώδιο, σε λίγο ανοίγει και η 40η βεβαίως. Οπότε στο Σκύουρο βρίσκουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε, ακόμη και κοκτέιλ ενέργειας, για να έχουμε ενέργεια όλη την ημέρα. Και σήμερα Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου, και αν έχεις γενέθλια, καλό μου παιδί. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις άφθονες επιθυμίες και απίστευτη κινητοποίηση στο μέσα σου. Η προσωπικότητά σου είναι ελκυστική. Πολλές φορές σου φέρονται άσχημα οι άνθρωποι, αν δεν τους συμπεριλαμβάνεις στα σχέδιά σου. Γίνεστε πολύ καλή αρχηγή και εμπνέετε τους γύρω σας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζόνο Τραβόλτα. Ο Τζόνο Τραβόλτα. Ο Τζόνο Παϊβόλτα. Ο Πάνος Οκαλίδης. Ωραίος Οκαλίδης. Ωραίος. Ανάστα. Ο Αντώνης Οκανάκης, σήμερα το 69, το 78 Οκαλίδης. Το 78 είναι ο Καλίδης. Το 78 είναι ο Καλίδης. Τον είχα πιο μεγάλο. Είναι από τα ξενήθια, ρε, εσύ. Απλά έχει σπάσει λίγο. Ναι, το 69 ο Κανάκης. Σαν σήμερα το 47 ο Τέρενς Κουίκ. Α, σήμερα γενέθλιο Κουίκ. Θα τον πάρει ο καμένος του, πει χρόνια πολλά. Ο Τέρενς Κουίκ. Ναι, ο Τέρενς. Και σαν σήμερα το 57 γεννήθηκε η Ρούλα Κορομίλα. Χρόνια πολλά σα που έχετε γενέθλια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρέα, στην Κριστίνα, στην Βούλα. Άντε, παιδιά, φτιάχτε μας λίγο τη διάθεση. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Ετοιμάστε, σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε, κάτσε να σου πω, έχουμε μία περίεργη μέρα. Γιατί έχουμε εξάγωνο ήλιου ουρανού. Εξάγωνο. Θα φέρει χαρούμενες εκπλήξεις σε δίδυμους, κρυούς, λέοντες, ζυγούς, τοξότες και υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου. Αλλά η σύνοδος Αφροδίτης Κρόνου θα φέρει πιέσεις σε κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και γόκερους. Εντάξει, αυτό. Δεν ξέρω αν γενικά μια περίεργη εβδομάδα ξεκινάει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, λίγο στο χρήμα θα έχουμε θέμα. Αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά, παιδιά του ΠΑΝ. Δεν είναι αυτό. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, όχι, λέει μια παροιμία. 22-2-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας μόλις καταλάβετε το επιδημένο ζώδιο της ημέρας. Ζυγός, είσαι αρκετά μπερδεμένος μέσα σου. Μερικές άστοχες εκρήξεις σου γίνονται αιτία να σου χαλούν τη διάθεση αλλά και τη σχέση σου με τους γύρω σου. Το 20. Καρκίνος, τα οικογενειακά σου θα υπάρξουν μερικά μπερδέματα που καλό είναι να κρατήσεις αποστάσεις. Δείξε λίγο υπομονή και όλα θα γίνουν όπως θέλεις.
πρέπει. 34. Πες μου γιατί γελάς. Ο Κωνσταντίνος μας είπε τι έτρωγες. Είχε λουφάξει στη γωνίτσα της παρέα με δύο τηγανόψωμα. Όχι, δύο τηγανόψωμα. Όχι. Καταρχάς εσείς που βγαίνετε έξω και με παρακολουθείτε. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Θα μιλήσω στο Μάριο, τον ιδιοκτήτη, έτσι. Να τρώει πίσω από παραβάν. Η αλήθεια είναι ότι καθόμουν σε γωνία, αλλά κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι έχω φάει. Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Είναι κόλπο, Κωνσταντίνα, το κάνεις και εσύ. Και πήρανε χαμπάρι, άστο, πάμε παρακάτω. Εγώ καιρός. Είσαι άτομο δυνατό και εύστροφο. Μα είναι δυνατόν τώρα να συμβαίνει αυτό. Ωραία, εντάξει, έφαγα την καρόσημα και τι. Καλά έκανε, σου είπε κανείς τίποτα. Όχι δύο όμως. Απλά το κόβα για τα παιδιά. Εγώ είμαι αυτή που κόβω τα τηγανόψωμα για τα παιδιά. Ναι, αυτό δεν το σκέφτομαι. Όταν έχει το τραπέζι, σου λέει, έλα να το φέρω το κόψω. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι αυτή. Κατάλαβε και φαίνεται. Αμέσω να δικαιολογηθεί. Πε τα φάγα, αγάπη μου, τι πειράζει. Μην αφήνει του άλλου να σου καλούν την ισορροπία. Σου Κωνσταντίνε, μην ξαναστείλει μήνυμα. Ευχαριστώ. Η πρόκληση των ημερών είναι αρκετά περίπλοκη. 36. Ταύρος, η περίοδος αυτή από την αρχή και όλες τις εβδομάδες με τις επιρροές που δέχεις από την Πανσέλινο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Παρθένο, θα έχει αρκετή πίεση. Έλα, για εσένα. 22. Αύριο έχουμε σελήνη Πανσέλινο στην Παρθένο, να ξέρετε. Παρθένος, με την εύνοια που σου προσφέρουν οι πλανήτες θα πάρεις χαρές από το κοινωνικό και οικογενειακό σου περιβάλλον, θα σε αναζωογονήσουν και θα τονώσουν την ψυχολογία σου. 43. Ρετάρι τώρα. Σκορπιός, η μέρα αυτή θα σε βοηθήσει να κάνεις ένα βαθύ εσωτερικό διάλογο και να δεις πραγματικά τι θες να κρατήσεις στη ζωή σου και τι όχι. Να πάω στον ψυχολόγο. Να πάω στο Instagram και να ξεκινήσει τα unfollow. Ναι. Είναι το κατάλληλο διάστημα για να ξεδιαλύνεις τις σχέσεις σου. Ήδη έχω ξεκινήσει τα unfollow. Το 13. Γιατί καλέ. Έτσι. Μην κάνεις unfollow τον κόσμο. Με ενοχλούν. Ιχθύες, θα έχεις πολύ άγχος. Καθώς θα περιμένεις μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά τα σχέδια και τους στόχους σου και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το 8. Τοξότης. Η ανεβασμένη κοινωνικότητά σου. Η διάθεσή σου για νέες αναστροφές. Για νέα τηγανόψωμα. Γνωρίζεις κόσμο. Αυτές οι γνωριμίες μελλοντικά είναι σημαντικές για σένα. 17. Δίδυμη, προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγεις εντάσεις και συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σου. Άνοιξε τις επαφές σου και γνώρισε ανθρώπους καινούριους που θα σε βοηθήσουν. 26. Υδροχόος, οι υποχρεώσεις σου θα είναι πολλές και θα νιώσεις κάποια δυσκολία μέσα σου. Ωστόσο μην πτωείσαι γιατί όλα θα δρομολογηθούν ορθά. 45. Και τέλος, λιονταράκια. Η μέρα είναι με γεμάτη εντάσεις, απρόβλεπτα και ίσως αρκετά σου χαλάσουν τη διάθεση και την ψυχολογία. Είναι στο χέρι σου αν θα έρθεις αντιμέτωπος με ό,τι σε στεναχωρεί. Το νούμερο 4. 22-10-62-200. Ποιο ζώδιο επίδησε σήμερα η Ελίνα, παιδιά μου? Καλά, με δύο τυροπιτάρια στο χέρι. Άκου τι λέει, ρε παιδί μου τώρα. Γιατί σε συνεχίζει αυτό το πράγμα? Πες, ναι, ναι. Όχι, Λάζαρε, δεν είναι αυτό. Έφαγα δύο τυροπιτάρια. Δεν έφαγα. Καταρχάς, εγώ δεν τρώω κρέας, οπότε έπρεπε να φάω τα άλλα. Ναι, γι' αυτό λέμε. Καλημέρα. Η μάμ έφαγα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, είναι εσύ? Καλά, και εμείς τώρα. Πώς σε λένε? Με λένε Μαρία. Μαράκι, λοιπόν. Γεια σου, Μαράκι, από πού τηλεφωνείς? Τηλεφωνώ από Χαλκίδα. Λοιπόν, Μαρία μου, τι ζώδιο είσαι? Είμαι υδροχός. Υδροχός, και τι πήδησε η Ελίνα? Τον κρυό. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, ρε Μαράκι, μπράβο, συγχαρητήρια. Congratulations. Μήπως θυμάστε λίγο για το ζώδιό σου κάτι? Ναι, ότι να μην πτωηθώ από τις δυσκολίες που θα έχω. Ναι. Γιατί θα δρομολογηθούν όλο όπως πρέπει. Ναι, έτσι σαν να την εξετάζει καθηγητή στο σχολείο είναι. Έχεις τώρα. Έχεις και το άγχος, κοιτάς και το ταβάνι. Ναι. Λοιπόν, Μαράκι μου, μείνε στη γραμμή σου να συμμεράσουμε τον δωράκι σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σας ενημερώσω ότι είτε πείτε για το ζώδιο σας είτε όχι, το δώρο θα το πάρετε. Ναι, οπότε εντάξει. Μην τρελαίνεστε. Ναι, μην αγχώνεστε. Κρυός, είσαι πολύ κοντά στους στόχους σου και αυτό σε γεμίζει ικανοποίηση και χαρά. Περίμενε λίγο και θα δεις ότι η τύχη και η εύνοια θα σου χαμογελάσουν. Τυχερός αριθμός, το νούμερο 19. Καλημέρα και στο Λάζαρο, καλημέρα στο Γιώργο, πολλά φιλιά στον Αντρέα από τη Δάφνη, καλημέρα και στην Έλσα από Δράμα, λέει με πολύ ήλιο σήμερα παιδάκια. Έτσι, ηλιοφάνεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ηλιανή εσύ? Ναι. Τι κάνεις? Ηλιανή. Ηλιανή. Είναι Ηλιανή, στη Ηλιανή βασικά. Ηλιανή ή Στέλλα? Περίμενε. Ναι, έχω και τα δύο απλά, μικρή όταν ήμουνα. Ναι. Με φωνάζανε Λίλη γιατί δεν μπορούσα να πω Ηλιανή στη Ηλιανή, οπότε. Όπως σας βολεύει. Όπως μας βολεύει. Εσύ τώρα ξύπνησες? Ναι, δυστυχώς. Αχ, γιατί πώς πέρασες? Άμα μιλάς τόσο πολύ όταν ξυπνάς, φαντάζομαι μετά. Έτσι. Σαν και εμένα κι εσύ. Βασικά, εντάξει, χθες ξενύχτησα λίγο γι' αυτό. Ξενύχτησες. Πώς πέρασες τα γενέθλιά σου? Α, χρόνια πολλά. Α, ευχαριστώ. Καλά. Μα καλά, εντάξει. Καλά. Καλά, δεν θες να το πεις, αλλά κρατιέσαι με το ζόρι. Ποιος μας έβαλε σπαρνί? Έκανα δύο γιορτές. Έκανες και γιορτές. Γιατί? Μία για την Ηλιανή και μία για τη Στέλλα. Όχι. Πόπο. Όπω την τρελαίνει. Γιατί. Έλα, μην την τρελαίνει τώρα. Έλα, μίλα, άντε, μίλα. Μα. Γιατί έκανα στις 15 που έχω κανονικά τα γενέθλιά μου και επειδή έχουμε κοντά με το αγόρι μου και χθες ήρθε από. Έχει έξοδο από το στρατό. Κάναμε. Σβήσαμε τούρτα. Γιατί αύριο έχει εκείνος.
Μάλιστα. Ωραία, οπότε πέρασες δύο ωραίες ημέρες. Ναι, μπορείς να το πεις. Λοιπόν, ποιος μας έβαλε πάρουμε όμως τηλέφωνο έτσι για μια γλυκιά καλημέρα. Έχω τις υποψίες τώρα, ένας από τα αδέλφια μου είναι τώρα. Είναι πόσα έχεις, πολλά. Είναι η Ελπίδα, είναι ο Μάριος, είναι η αδερφή μου, η Γεωργία. Μάλιστα, δεν ακούει παιδιά. Δεν ακούει τίποτα. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, τα πόσα έκλεισες. 18 και 3. Έλα. Τα πόσα. 18. Τα 18, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, ποια σε λέει καλημέρα μικρόβιό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία μου. Γεια σου. Η Γεωργία σε αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, να περνάς πάντα όμορφα και να έχεις αυτή την τρέλα μέσα σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, διάβαζα χθες για τον Τζεφ Μπέζος. Ο Τζεφ Μπέζος είναι ο Amazon. Ναι. Τον οποίος, ο οποίος μάλλον σταχώρησε με τη γυναίκα του, γιατί ένα διάσημο περιοδικό στην Αμερική έβγαλε στη φόρα ότι έχει ερωμένη. Ωραία. Τη Λόρεν Σάντζε. Τα έχω πει αυτά, Τα έχουμε πει, ναι, τα θυμάμαι. Ψάχνουν να βρει λοιπόν τώρα πώς διέρευσε αυτό το περιοδικό. Από πού διέρευσε, παιδί πώς μου, έγινε αυτό. Ποιος το έμαθε και τον κάρφωσε. Ναι, ποιος τον κάρφωσε. Αγοράζει το περιοδικό. Α, σου λέει έτσι, τώρα θα δει τα πάθη. Πώς θα μάθω εγώ ποιος βάλει τη πληροφορία μέσα. Θα αγοράσω το περιοδικό. Ναι, αλλά πάλι δεν θα μιλήσουνε. Όποιος δεν μιλήσει θα φεύγει. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς έφτασε στο σημείο να μαθευτεί το σκάνδαλο. Έστειλε, λέει, πάνω από 20 φωτογραφίες στην ερωμένη του, τη Λόρεν, με την οποία είναι ακόμα μαζί. Ναι. Είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Ναι. Τρελαίνεται για αυτή. Τι λέει τώρα. Της έστειλε φωτογραφίες, τις λεγόμενες dick pics, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Καταλάβατε ποιες είμαι. Δεν καταλάβαμε. Ωραία, 20 τέτοιες της έστειλε. Εκείνη λοιπόν. Γιατί, κατάλαβε από το Μόριο ότι είναι του άντρα της. Όχι, ρε παιδί μου, είχαν σχέση. Κρυφή σχέση, παράνομη σχέση. Ναι, παιδί μου, και τη έστεινε φωτογραφίες αυτός. Φαινόταν η κοπέλα ή μόνο το μόριο του. Τη έστεινε στην ερωμένη του. Α. Δηλαδή έστειλε αυτός. Α, το πουλί του στην ερωμένη του. Ναι, 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 ναι. Αυτή λοιπόν τη έστεινε τις φωτογραφίες, τις έστειλε στις φίλες της. Α, κοίτα, κοίτα, κοίτα τι μου στείλει ο Amazon. Τη έκανε προώθηση. Να το βάλουμε στο eBay. Εγώ βιβλίο σου λέει παρήγγειλα από το Amazon, λοιπόν τέλος πάντων. Και τη έστειλε στις φίλες της. Στις προωθήσεις πάνω. Αυτές οι φωτογραφίες φύγανε από τις φίλες, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Και τις έστειλε και στον αδερφό της. Αυτά κάνετε εσείς. Συγγνώμη. Έστειλε ο άνθρωπος το. Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Την καρδιά του. την καρδιά την ψυχή του ολόκληρη κατέθεσε. Έστειλε τους, όλη του την καρδιά να τη δει σε μια φωτογραφία και αυτή το μοίρασε παντού. Ναι, ρε παιδί μου. Τόσο ωραία καρδιά ήταν. Λέει, ο αδερφός της τώρα που έδωσε συνέντευξη, δεν τον πείραξε τον Τζεφ αυτό. Δηλαδή ότι έστελνε φωτογραφίες. Καλό του έκανε. Ναι, ρε παιδί, σου λέει η Λόρε, λέει, είναι τόσο έτσι διαχειτική και τη στέλνει, ρε παιδί μου. Σκέψου, λέει ο αδερφός, ότι και εμένα κάποια στιγμή μου λέει να σου δείξω. Και τη λέει, άσε με, δεν μπορώ να δω. Μα ένα το δείξω, έλεγε η Λόρε. Συγγνώμη, αν ερχόταν ο αδερφός της να του δείχνει η αδελφή του Μόρια. Είναι αδελφή του, λέει τέτοια. Είναι το χαρακτήρα τη τέτοια. Αδελφέ, έλεγε να δει τη μούστη, λέει ο άλλο. Κοίτα εδώ ένα πράγμα. Τσαμπάμια είναι. Και κάθεται η Λόρεν τώρα και συζητάει με τη φίλη της την Ελίνα. Ελίνα! Ναι. Εγώ είμαι η Λόρεν. Ελίνα! Έλα να σου δείξω τι μου στείλει ο Amazon. Σ' αρέσει? Πόσο? Γιατί στο Amazon όλα πολλούνται. 13 φαίνεται. Να τα αφήσω. Αφήκε το. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα και καλημέρα και στο φίλο που έχει στείλει μήνυμα. Κάτσε να δω που. Ο Νίκος λέει, γιατί λέμε ότι άνοιξε το τριώδιο. Α, εντάξει, μου αρέσουν πολύ οι ερωτήσεις που κάνετε. Θέλετε να μάθετε, λοιπόν θα σας πω. Όχι, Χριστέ μου, γιατί κάνετε τις ερωτήσεις. Μου αρέσουν οι ερωτήσεις. Από την Πάτρα δεν ήρθε αυτό. Δεν ξέρω. Το τριώδιο, ότι άνοιξε το τριώδιο. Την Πάτρα δεν ξεκίνησε. Τι λες καλέ. Την Πάτρα το καρναβάλι είναι της Πάτρας. Ναι. Τι σχέση έχει το τριώδιο με το καρναβάλι της Πάτρας. Από την Πάτρα έχει ξεκινήσει το τριώδιο. Ναι. Επειδή ανοίγουν πολύ εκεί πέρα. Τι ανοίγουν. Τα πάντα. Λοιπόν, το τριώδιο ονομάζεται τριώδιο γιατί. Γιατί περιέχει τι μόνο τρεις οδές. Δηλαδή τρεις ύμνους. Έτσι, λοιπόν. Τριώδιο αναφέρεται και ονομάζεται. Να σας πω. Να σας το πω και αυτό γιατί όχι, μην το ξέρετε. Το βιβλίο το οποίο έτσι είχε. Πώς σας πω, ρε παιδί μου, που γράφει αυτές τις τρεις οδές. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν. Μάλιστα. Και γράφτηκε οδές, το 5ο αιώνα. Οι τρεις οδές τι ήτανε. Λοιπόν, την πρώτη Κυριακή χθες ήταν του Τελών και του Φαρισαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, Τελών Φαρισαίου. Ταπεινός Τελώνης και ο Αλαζόνας Φαρισαίος. Την παραβολή την ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Η επόμενη Κυριακή είναι του Ασώτου. Ναι, ρε παιδί μου, οι Τελώνες, ο Άσωτος και τα λοιπά, τι σχέση έχουν με τα μασκαρέματα. Δεν έχουν σχέση. Η απόκριο δεν έχει σχέση με το τριώδιο. Όταν λένε ανοίγει το τριώδιο, ανοίγουν και να ντύνεσαι, να μεταμφιέζεσαι, να κάνεις διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι, έτσι αυτή είναι η παράδοση. Δεν το λέει αυτό η Εκκλησία. Α. Το τριώδιο είναι στην Εκκλησία. Είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Το οποίο τριώδιο έχει τρεις οδές. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέγεται τριώδιο, παιδιά. Μάλιστα.
Να μην σου το πω κι αυτό. Τριώδιο, γιατί. Είναι ελληνική, μπορεί να μας την πει. Παίρνει το όνομά του από τους κανόνες που απαρτίζουν τις καθημερινές ακολουθίες. Είναι ένας πλήρης είναι πλήρης ακολουθιών συγκεκριμένη ημέρα, έτσι. Έχει λάβει την ονομασία αυτή από το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο. Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα είναι του Ασώτου, μετά είναι τη Κυριακή της Απόκρεο, μετά είναι της Τυροφάγου. Ναι. Η τελευταία Κυριακή πριν τη Σαρακοστή είναι της Τυροφάγου. Και μετά ξεκινάει η Σαρακοστή, προετοιμαζόμαστε για το Πάσχα. Έτσι. Αυτό. Αυτό. Μην απαντήσω στον άνθρωπο που ρώτησε. Κάνουν πολύ ωραίες ερωτήσεις οι ακροατές. Πάντα direct. Στείλ του εκεί, γράφ του. Πρέπει να μάθουμε όλο την ιστορία. Και τότε γιατί μεταμφιεζόμαστε. Θες να μάθεις για την Κυριακή της Τυροφάγου, να σου πω. Όχι, επειδή το έχεις πρόχειρο εκεί και πρέπει να το διαβάσω εγώ. Λοιπόν, είναι από την περικοπή του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Δεν θέλω. Για την αξία της συγχώρεσης και της νηστείας. Ωραία, δεν σου λέω τίποτα. Δεν θέλω. Να κάθεις εκεί να μάθεις. Εξήγησέ μου, αφού ανοίγει το τριώδιο, γιατί μας καρευόμαστε. Αυτό είναι αυτή μια... η ερώτηση δεν σ' αρέσει. Γιατί μας καρευόμαστε, σου πω εγώ τώρα. Ναι, γιατί δεν μου το λες εμένα αυτό. Λες, ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Γιατί πρέπει, αφού ανήκει στην θρησκεία, ανήκει το τριώδιο αλλού, και γιατί εμείς δίνομαστε ό,τι βρούμε. Αυτό γιατί δίνονται σε 6 καμαριέρες, σε 6 νοσοκόμες και τέτοια. Ναι, υπάρχει μια φράση λέει, που λέει ολόχρονα. 3-2. Όχι, όχι, ολόχρονα μας καρευόμαστε για να μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη ζωή. Τουλάχιστον. Α, αυτό είναι για τα καρναβάλια. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το τριώδιο, να ξέρετε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίνα μου, εμένα δεν με βοήθησες. Μπορεί, λέει, να ξέρετε ότι τα καρναβάλια γίνονται, λέει, σε χριστιανικές χώρες. Θεωρείται, λέει, μέρος της θρησκείας του χριστιανισμού. Δεν είναι όμως. Δεν είναι αυτό, παιδιά. Ωραία, εντάξει, ό,τι πει η κυρία Ελίνα. Εγώ σας λέω για την Κυριακή της Τυροφάγου, του Ασώτου και της. Κυρία, να πάω τουαλέτα. Όχι, δεν πα. Σε παρακαλώ, κυρία. Δεν σου ξαναλέω τίποτα. Θα μου φύγουν τα τσισάκια μου, κυρία. Δεν σου λέω τίποτα ξανά. Σας παρακαλώ. Να μην μάθεις τίποτα. Δεν θέλω άλλο μάθημα, κυρία. Έλα, βρε Χρήστο, σήκωσέ το. Ο συνδρομητής του καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Πασχάλη. Πού είστε, ρε παιδιά? Εδώ είμαστε μαζί σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Στράτο, βεβαίως. Από Λάρισα. Πού είστε, ρε παιδιά, και ο Στράτος από τη Λάρισα. Καλημέρα στο Σωτήρη. Επίσης, καλημέρα στον Κώστα. Στον Νίκο, καλημέρα. Στη Βούλα. Άντε να μας φτιάξετε τη μέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Φώτης, βεβαίως, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 697-800-1048. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber για οτιδήποτε θελήσετε να έτσι συζητήσουμε ή να πείτε ή οτιδήποτε. Είδες καθόλου Survivor? Survivor, όχι, δεν είδα. Δεν είδε Survivor. Δεν είδα. Λοιπόν, είδα την ανακοίνωση ότι μπαίνει η Δαλάκα. Επίσης έχουμε τους τρεις υποψήφιους. Και... εγώ σας έλεγα την Παρασκευή, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ο Ηλίτζα Λί παλεύει και ψάχνει να βρει κάτι να κάνει και θα μπει ο Ντάνος. Να, ο Ντάνος, ο τελικός Ντάνος. Δεν λέγανε τη Δαλάκα, ορίστε. Του το πανε, του Ντάνου. Αλλά ναι. Έχει πολλές δουλειές τώρα, δεν μπορεί. Ναι, του το πανε. Πια δεν με αγαπά. Το πάνε. Όχι, τον Ντάνο δεν πάνε τον εβάλει. Γιατί? Για να σου πω γιατί. Γιατί και εγώ στη θέση του Ντάνου δεν θα έμπαινα. Ναι. Γιατί έπαιξα πριν 2 χρόνια. Ναι. Χοντρικά. Οι επιδόσεις του μπορεί να μην είναι οι ίδιες με πριν 2 χρόνια που τον είχαμε δει που έτρεχε σαν σκύλος. Ναι. Γιατί τώρα ασχολείται και με άλλα πράγματα. Οπότε μπορεί η φυσική του κατάσταση και η ενέργειά του να μην είναι η ίδια. Και σου λέει, αν μπω εγώ μέσα και δεν τα καταφέρω όπως τότε. Ναι. Ρόμπα. Ρόμπα, ναι. Πάει, φύγανε και οι followers, φύγανε και τα τατουάζ, φύγανε όλα. Φύγαν οπότε α κάτσω εδώ που είμαι καλά. Και... είναι, έχει μάνατζερ ο Ντάνος, παιδιά. Δεν αποφασίζει έτσι μόνος του απλά. Υπάρχει ομάδα από πίσω, ολόκληρη. Το βιβλίο το πήρε κανένας, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ρίχνει τέλος το τατουάζ τέλος του Ιούνιου. Ναι. Που παίζετε, σε ποιο κανάλι παίζετε? Στον Α νομίζω, και πάει στο Sky. Τελειώνει το Survivor, λέει, και το Power of Love, το Sky. Θα το διώξουν τον Ηλίτζα, λέει. Ναι, λέει, καλά, εδώ, ναι. Λέει το δημοσίευμα της Real News. Ναι. Επιστρέφει, λέει, και στο Sky θα μπει το. Θυμάσαι ένα σύριαλ του Μέκα, το κόκκινο δωμάτιο. Ναι. Αυτό θα πάει στο Sky τώρα. Θα ξαναγυριστεί δηλαδή την αρχή. Και το λόγο τιμής, βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή θα γεμίσουν όλα αυτά τα σύριαλ, το Survivor, επειδή δεν πάει καλά, το είπαν του Ηλίτζα, λέει, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Εχθές έκαναν ένα ωραίο παιχνίδι, πάντως γέλασα πάρα πολύ. Βάλανε, ρε παιδί μου, στο ένα παιχνίδι ήταν πιο πολύ παιχνίδι παρά κόντρα μεταξύ τους. Δηλαδή έπαιζε ένας Έλληνας, σαν ομάδες είχαν στήσει Έλληνα με Τούρκο, Ελληνίδα με Τουρκάλα. Ναι, τι σαν ομάδα. Κάναν ομάδες, ρε παιδί μου, χθες. Ναι. Ζευγάρια. Ναι. Το ήταν παιχνίδι με ζευγάρια. Και σου λέει, δεν θα παίξουν ζευγάρια οι Έλληνες. Θα παίξει ένας Έλληνας με έναν Τούρκο. Για να ενισχύσουν την ελληνοτουρκική φιλία. Μπράβο, αγκαλιές, φιλιά κτλ. Αυτά δεν μπορώ, κατάλαβες. Αυτά. Αυτά δεν μπορώ. Χάσαμε την ασυλία, βέβαια. Χάσαμε και τα 2 παιχνίδια της ασυλίας και βγήκαν στον τάκο και κερδίζει την ασυλία η τύπισσα η οποία ήρθε από τη Μύκονο. Ναι. Η οποία στις πρώτες μέρες χτύπησε τη μύτη της. Άμα τη χτύπησε η γυναίκα. Και έλειπε. Ναι. Παίζουμε χθες στην ασυλία, παλτό μεγάλο. Μεγάλο παλτό. Δεν τι σημαίνει αυτό, εξήγησε μου. Δεν πάει βήμα. Α, το παλτό είναι αυτό. Ήτανε, ρε παιδί μου, Λάουρα Νάριας. Λάουρα, τόσο χάλια. Ναι. Δεν πήγαινε. Ναι. Και κερδίζει, ρε γαμώτα, την ασυλία.
Πού πας αγάπη μου τώρα. Και κράζει τον άλλο τον τύπο, τον καινούριο, τον παίκτη, τον Βασίλη, το Βασιλικό. Άκου, Βασίλη, Βασιλικό το λένε. Και τον εκράζει τώρα ότι δεν βοηθάει στο σπίτι. Σαν να ακούω Κινέζικα είμαι. Μιλάς εσύ τώρα, αγάπη μου, που δεν μπορεί να πάρει το ποδάρς. Ναι. Και χτύψει τη μύτη. Τι λες, ρε παιδί μου. Σαν να βλέπω μεξικάνικο σύριαλ είναι τώρα. Τόσο πολύ. Να βάλω υπότιτλους. Επειδή δεν το βλέπω, μου τα λέει και δεν καταλαβαίνω. Σαν να μιλάς τώρα για παίκτες που ήταν δεν ξέρω και εγώ πού. Ναι, άμα δεν μιλήσουμε για Ντάνιο, εσένα δεν μπορείς. Όχι, απλά δεν ασχολούμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εξακολουθούν να παίζει η Ελλάδα-Τουρκία κανονικά. Ναι, κανονικά. Οι διάσημοι δεν έχουν μπει ακόμη. Η πρώτη που θα μπει. Αν μπαίνει Δαλάκα τώρα, ναι. Θα δούμε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Αν όλοι οι διάσημοι μαζί, βέβαια. Μέσα στην εβδομάδα λογικά πάνε να αναπτερώσει το ηθικό των Ελλήνων από ό,τι λέγανε οι παίκτες. Άμα θέλει το survivor να αναστηθεί, άμα είναι ο Ηλίτζαλη έξυπνο, θα βάλει την πιο αδικημένη παίκτρια που έχουν περάσει από το survivor τα τελευταία τρία χρόνια. Την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Άμα τη βάλει την Ειρήνη μέσα, θα δεις νούμερα που θα κάνει. Θες και αν μπει η Ειρήνη, να ξέρετε ότι εμείς το έχουμε πει πρώτη. Και εγώ θα έλεγα του Ατζού, του Λίτζαλη τέλος πάντων, να του έλεγα βάλει τη Λάουρα Νάτιες. Όχι, άμορε. Ωραία, θα πάρει φωτιά το Twitter. Έλα, μωρέ. Θα έχουμε να γράφουμε και κάτι. Διάβαζα ότι θα γίνει ένα meeting υπασίας στην Ελλάδα. Ο πατής. Ναι, ένα meeting υπασίας στο Longines Jumping Nations Cups. Τέλος πάντων, meeting υπασίας το λέμε εμείς εδώ πέρα στα Greek. Γιατί δεν με κάλεσαν. Λοιπόν, και είναι να έρθει η Ωνάση στην Ελλάδα. Α, τέτοια υπασία. Λοιπόν, η Ωνάση όμως, για να έρθει στην Ελλάδα, έχει βάλει τέτοιους όρους. Λοιπόν, τι έχει πάθει αυτή με τη χώρα μας, μπορώ να καταλάβω. Καθόλου δεν μας θέλει. Τέλος πάντων, είναι καλεσμένη. Φαντάσου να μην είχε ρίζες. Είναι. Πού να μην είχες και ρίζες, δηλαδή. Δεν θα θες να μαζί στα μάτια σου καν. Λοιπόν. Πόσες ρίζες έχεις, αγάπη μου. Τον προσεχή Ιούλιο θα έρθει. Αχ, και να σ' άκουγε ο παππούς από μια μεριά. Και αν έρθει, θέτει όρους και προϋποθέσεις. Λοιπόν. Τι θέλει. Θέλει να βρεθεί. Έναν καλό καβαλάρι. Να βρεθεί μια πολυτελή σε κατοικία στα Μεσόγεια. Πλήρως απομονωμένη από άλλα οικήματα. Και τι θες μαντάμε, να τα γκρεμίσουμε τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Θέλει να κυκλοφορεί με θωρακισμένο τζιπ μεγάλου κυβισμού με φημέ τζάμια να μην φαίνεται καθόλου έξω. Εντάξει, αυτό το κάνουν. Να έχει ιδιωτικούς φρορούς στο πλευρό της όλο το 24. Ώρο. Πληρώνει αυτή για να τα κάνει αυτά. Ναι, καλέ, έχει λεφτά. Ναι, αυτό λέω, δεν τα πληρώνουμε. Και να μην διαρρεύσουν καθόλου φωτογραφίες από την προσωπική της στη ζωή. Αν γίνουν όλα αυτά, θα έρθει. Ναι. Εγώ θα της πω, έλαση. Και βλέπουμε. Θα γίνουν όλα. Εμείς έτσι είμαστε. Ναι, μην αγχώνεσαι. Δεν υπάρχουν παπαράτσι στους θάμνους. Δεν έχει βάλει όρο να μην έχει κίνηση. Να πυροβολήσουμε τα σύννεφα, να μην έχει βροχή. Τι θέλεις. Επίσης, αν είναι εύκολο, λέει, να μην έχει καθόλου κίνηση, γκρεμίστε ότι η πολυκατοικία υπάρχει στα 3 χιλιόμετρα από το εκεί που θα μένω. Είναι και πληγωμένο μωρέ τώρα. Γιατί ναι, την άφησε ο άλλος για μια ξανθιά τώρα, καταλαβαίνεις. Όταν μια γυναίκα χειρίζεσαι ελληνικές και την απατούν, γίνεται αγρίμη. Τι αγρίμη, μαντάμε. Εμείς θα πληρώσουμε τα κερατιά δικά της. Εμείς δεν έχουμε σχέση. Τι δεν έχουμε σχέση, επειδή θα πάει στα Πατήσια. Πού θα πάει. Σιγά μην πάει στα Πατήσια. Πού που είπες ότι θα πάει. Ξέρω εγώ που θέλει να πάει, στα Μεσόγεια λέει γενικά. Πάντως εγώ από ό,τι καταλαβαίνω στην Ωνάση λείπει ένα πράγμα. Ναι, τι? Ασχολείται με την υπασία. Ναι. Δεν έχει βρει ποτέ Έλληνα να καταλάβει τι σημαίνει ρε παιδί. Greek lava. Ναι, Greek lava. Θέλει έναν Έλληνα υπέα. Αθηνά μου. Ερχόμενη στην Ελλάδα. Αθηνά μου, ήταν μη σε πιάσει ο γιος στο στόμα του. Τώρα θα δεις. Αθηνά μου, έρχεσαι στην Ελλάδα. Ναι. Έχεις περάσει ξόφαλτσα πολλές φορές. Καταρχάς ηρέμησε λιγάκι. Πήγαινε στο χωριό να δεις τις ρίζες σου. Ναι. Αν σε υπεύσει, αν υπεύσεις παρέα. Καλέ. Αν υπεύσεις παρέα. Άμα σου ήρθε εδώ πέρα κανένα χαρτί, θα σου πω εγώ. Αν υπεύσεις παρέα με έναν Έλληνα. Ναι. Θα καταλάβεις τη διαφορά του αλουνού του Ισπανός ήταν, τι ήταν αυτός. Ο Αλβάρο ντε Μιράντα ντε Παπαδοπούλου ντε Μπισκοτό. Δεν σε κεράτωσα. Δεν το θυμάμαι. Ντε κέρατο βενικωμένο. Έλα σε ένα χωριό να δεις την παρματήρα του. Γιώργο, σταμάτα το γιατί φοβάμαι μην έρθουν εδώ πέρα τώρα και γίνει χαμός. Τι θα έρθει με το τεθαρακισμένο. Δεν ξέρω. Αφήστε με ρε παιδιά να μιλήσω. Μην βάλετε μουσική ρε. Αφήστε με. Λοιπόν, Ελίνα μου, μία από το μυαλό σου είναι εξουράφη. Μία από το μυαλό σου δουλεύει έτσι τη ώρα είναι 9 παρά. Ναι. Πες μου λίγο. Μου βάζεις τέτοια όμως, με αγχώνει. Πες μου λίγο. Τι θες. Η μαμά του Κώστα είχε 3 παιδιά. Η μαμά του Κώστα, μάλιστα. Το μικρότερο τον λέγανε Ειρήνη. Πώς? Ειρήνη. Α, κορτσάκι. Το μεγαλύτερο Κυριακή. Ναι. Πώς λέγανε το τρίτο το παιδί, Κώστα. Μπράβο, Λίνα μου. Α, μου λέωσε, μωρέ. Αφού είπε η μαμά του Κώστα. Α, και καλά να μην το βρίσκα. Oh. Εντάξει, δεν είμαι τόχο στο χαζί, ρε Γιώργο. Όχι, σου κάνω προθέρμανση με ένα εύκολο. Α, πάμε. Ποιο είναι πιο βαρύ, 1 κιλό ντομάτες ή 1 κιλό πεπούλα. Πεπούλα. Πούπουλα. Α, πούπουλα. 1 κιλό ντομάτες ή 1 κιλό πούπουλα. Ναι, τι είναι πιο βαρύ. Πιο βαρύ είναι. Η ντομάτα είναι πιο βαρύ. Ντομάτα είναι πιο βαρύ. Πιο βαρύ φορτίο, εν πάση περιπτώσει. Πιο βαρύ φορτίο είναι η ντομάτα, μάλιστα. Ναι, μην μου πει ότι είναι 1 κιλό και τα 2, γιατί δεν ισχύει. Είναι 1 κιλό και τα 2. Άσε μα, τρε Γιώργο. Αφού σου λέει 1 κιλό
Πού πουλάμε ένα κιλό ντομάτες, ποιο είναι πιο βαρύ. Είναι ισοδύναμος η μαθηματική πράξη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πιο βαριές οι ντομάτες. Δεν με τρελαίνεις τώρα. Δεν είναι σε ένα καφάσι και τα δύο. Ναι. Είναι ένα κιλό πούπουλα με ένα κιλό ντομάτες. Ναι, ναι. Ένα κιλό ντομάτες είναι 7-8 ντομάτες. Ξέρω εγώ πόσο είναι, δεν ωραία. Ξέρω. Ένα κιλό πούπουλα, πάρω... ένα κιλό πούπουλα μπορεί να είναι ένα φορτηγό. Ναι, σωστά. Κατάλαβες. Σωστά. Πάμε στο επόμενο, κυρίες και κύριοι. Α, τώρα, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Περίεργο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ελίνα μου. Ναι, ναι. Τι υπάρχει τρεις φορές στο δευτερόλεπτο, μία φορά στο λεπτό, αλλά καμία στον αιώνα. Τι υπάρχει τρεις φορές στο λεπτό. Ναι. Μία φορά. Όχι, τρεις φορές, φορές στο δευτερόλεπτο. Λεπτό. Μία φορά στο λεπτό, αλλά καμία στον αιώνα. 697-800-1048 αν θέλετε να βοηθήσετε. Το εύκολο το βρήκες με τον Κωστάκη. Τι υπάρχει ρε εσύ. Μια σκέψου. Κάτσε ρε παιδί μου, τρεις φορές αυτό τι. Ο δείκτης όχι. Δεν είναι ο δείκτης του ρολογιού. Για πες. Είναι κουλή η απάντηση ή να ψάξω να σκεφτώ σοβαρά ή να σκεφτώ αστεία. Σοβαρά ρε, σοβαρά. Να σκεφτώ σοβαρά. Πιο σοβαρά, δηλαδή πιο σοβαρό quiz εγώ δεν πρέπει να έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Λοιπόν, μην κοιτάς τις απαντήσεις. Μην κοιτάς τις απαντήσεις στο Viber. Η στιγμή, λέει ο. Α, η στιγμή, Όχι. Τρεις φορές το δευτερόλεπτο έχουμε στιγμές, όχι. Ωραία, τα μηνύματά στο Viber. 697-800-1048. Θα σας δώσουμε και δωράκια, βέβαια. Τι υπάρχει, τρεις φορές. Άμα το βρω, εγώ δεν θα πάρω. Θα πάρεις κι εσύ. Α. Θα πάρεις τον καβαλάρι της Ωνάση. Λοιπόν, τρεις φορές το δευτερόλεπτο, μία φορά στο λεπτό και καμία στον αιώνα. Άντε, ξεκινήστε, παιδιά, γιατί δεν. Θα το πω εγώ πρώτη όμως, δεν το πείτε εσείς. Διάβασε τις απαντήσεις και ερχόμαστε. Και όνειρα και όνειρα όλοι βλέπουμε. Πήγανε χαμένα. Ναι, έτσι λέει το τραγούδι. Αλλά προσοχή, προσοχή. Σε λίγο, μετά τον Ηλία Καμπακάκη, θα σας πω κάτι. Ναι. Που έχει να κάνει με εμάς τους άντρες και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ναι. Προσοχή, τι όνειρα βλέπουμε. Έχει δει ο άντρας σου ένα όνειρο τώρα τελευταία περίεργο, σου είχε πει κάτι. Κοίταξε. Μου είπε. Τι. Μου είπε. Παίζει ρόλο, σε ρωτάω γιατί έχει βγει έρευνα και έχει να κάνει με τα όνειρα του άντρα και δείχνει τις πεπιθήσεις του. Κοίταξε, εγώ του απάντησα βέβαια ότι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί η σχέση μας έχει μπει σε κρίση. Γιατί για πρώτη φορά στη ζωή του ο άντρας μου είπε ότι είδε όνειρο που είχε γυναίκες γενικά. Περπατάγανε, έκανε πράξεις. Δεν μπήκα καθόλου στη συζήτηση, δεν ασχολήθηκα με το όνειρό του. Απλά περνάμε κρίση αυτό. Δεν είναι κάτι. Στο όνειρό του. Την κρίση την περνάμε στο ξύπνιο. Για αυτά που έγιναν στον ύπνο του. Τώρα στο ξύπνιο είναι αλλιώς. Λοιπόν, προσέχτε, να προσέξουμε εμείς οι άντρες τι όνειρα βλέπουμε. Όχι τι μεταφέρουμε στην καλή μας που είναι κούλη τώρα. Ο άντρας στον ύπνο της είδε μια γκόμενα να περνάει. Ωραία, και τι έγινε, αγάπη μου. Για πες. Ο καρονιστικός Καρβέλια ονειρεύεται. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβε. Τα εισέτονα, αγάπη μου. Τα εισέτονα. Φτάσαμε, Χριστέ μου, που φτάσαμε, παιδιά. Πονάμε χωρίς να γυμναστούμε. Ναι, παιδιά, πονάνε οι μασχάλες μου από μέσα. Και ενώ γυμνάστηκα εγώ και δεν έκανε στήθο στον ύπνο σου, τίποτα, καμιά κάμψη. Ξέρω εγώ. Διαβάζω και για τα όνειρα τώρα και έχω τρομοκρατηθεί κιόλας. Λοιπόν. Αχ, τι έκανα. Ο Χριστός. Τι γυμνάζομαι, τι έπαθα. Αϊ, καλά. Α, καλά. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι απίστευτο. Ναι, μην το χάσετε. Μην το χάσετε, παιδιά, γιατί έχει να κάνει με όλους τους άντρες και εσείς γυναίκες πρέπει να μας δώσετε την δέουσα προσοχή. Ναι. Πρέπει να μας προσέχετε. Εμείς, ναι. Ένας άντρας, λένε οι ερευνητές, ότι όταν αρχίζει και βλέπει σεξουαλικά όνειρα. Ναι. Πολύ πόνειρα, όχι να περνάει μια γυναίκα. Μιλάμε ότι έχει μέσα όλη τη δράση, την ερωτική. Εγώ δεν ξέρω αν είχε δράση, δεν μου είπε. Εγώ, δεν το συνέχισα εγώ, δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Αλλά αν του το πει, θα καταλάβει. Ναι. Θα καταλάβει αν έβλεπε ερωτικό ή όχι. Όσο πιο ερωτικά, λέει, είναι τα όνειρα ενός άντρα. Ναι. Όσο πιο πολύ ανησυχία έχει και παθαίνει και τα γνωστά που παθαίνουν τις νύχτες, τόσο πιο πιθανό είναι να το γυρίσει μετά, να γίνει ομοφυλόφιλος. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό είπα και εγώ μόλις το διάβασα. Και λέω: ο Χριστός και η Παναγία. Είμαι και σκορπιό. Παπά τα αγόρι μου. Δεν θα είναι πια καλέ, αγόρι και σου. Εγώ του φώναζα και εγώ τον έβαλα τώρα στη γωνία και τον μάλωσα. Το αγόρι σου θα είναι φιλενάδα σου. Χριστέ μου, τι άλλο θα βγάλουνε. Έλα ρε εσύ. Τι έλα ρε εσύ, το διάβασα και έπαθα 42 εγκεφαλικά και. Βλέπει, πράγμα, 50... πράγμα εσύ. Πόνεσαν τα χέρια μου. Α, τόσο πολύ πράγμα έχει μέσα. Είπα να ξεδώσω. Να πέσω για ύπνο χορτάτος. Να μην δω καμιά βλακία. Δεν μου λες. Αυτό πώς. Δηλαδή πώς. Λένε οι ερευνητές ότι όλη η τεστοστερόνη δημιουργείται λίγο στα όνειρα. Η τεστοστερόνη. Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όλοι μαζεύεται στο όνειρο. Οπότε στο ξύμνιο σου έχει τελειώσει, δεν έχει άλλη. Στο ξύμνιο είναι σαν αντικούκου.
Ναι. Και σου λέει, όσο πιο πολύ έντονα είναι τα σεξουαλικά σου όνειρα, τόσο οι επιθυμίες σου είναι στο αντίθετο. Γιατί το όνειρο συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή το ότι βλέπω εγώ κάτι δεν σημαίνει ότι το θέλω στην πραγματικότητα. Ναι. Είναι υποσυνείδητα. Υποσυνείδητα λέει, περνάει το, στον εγκέφαλο του άντρα ότι τελικά πάει να χτυπήσει το καμπανάκι ότι ψάχτω, αδελφέ, δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Γιατί, με τη δική μου λογική. Γιατί εκεί είσαι ικανοποιημένος στο ένα σκέλος, οπότε στο ξύπνιο ψάχνεις το άλλο σκέλος. Δεν αναφέρει αυτό. Ναι, αναφέρει το κλέτσο. Πόσο όνειρα είδε το κλέτσο. Όσο πιο πολλά όνειρα, όνειρα σεξουαλικά βλέπει ένας άντρας, τόσες πιο μεγάλες και οι πιθανότητες να το γυρίσει σε ομοφιλοφιλία. Τι γράφουνε. Καλημέρα, εγώ είδα σε τι ήμουν ανάφτης. Τι λέει. Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά. Άκου να σου πω. Εμένα ο άντρας μου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι. Και ο αδερφός μου, νομίζω. Και τα αδέρφια μου. Ναι. Γιατί είναι έτσι. Ντούρι. Ναι, ρε παιδί μου. Τι θα έλεγες για το σοϊ. Είναι οικογένεια ακόμα, τέλο πάντων αυτό. Να προσέχει αυτή να που θα έρθει. Δεν νομίζω να ισχύει αυτή η έρευνα, γιατί στην πραγματικότητα δεν νομίζω να. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος στον ύπνο του βλέπει γυναίκες. Δεν ξέρω. Πού να το καταλάβει. Να μας πει ένας ομοφυλόφιλος, να μας το πει. Πού να ξέρω εγώ τι βλέπει ένας ομοφυλόφιλος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει συμβεί ήδη στον Κρις, ο οποίος είναι 27 ετών και έβλεπε συνέχεια στον ύπνο του από τα 25. Του έβλεπε συνέχεια γυναίκες. Και έβλεπα, λέει, το ένα, έβλεπα το άλλο. Γιατί, χόρτασε ο άνθρωπος, δεν θέλει άλλο. Και σου λέει τελικά, μ' αρέσουν οι άντρες. Ναι, γιατί δεν. Τον μπούχτισα, ρε παιδί. Μπούχτισα δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω άλλο. Σου λέει να το κάτι άλλο. Το έφαγα με το κουτάλι. Όχι, Παναγία μου, δεν θέλω. Το έφαγε κανονικά. Όχι, εγώ του έλεγα γιατί δεν βλέπει εμένα στον ύπνο. Να βλέπεις ούτε εμένα. Τίποτα. Δες θάλασσες, δες ποτάμια. Όχι, θα πας σήμερα. Δες βουνά. Ρε παιδί μου, θα πας σήμερα το βράδυ. Ναι. Και θα του πεις, θες να θυμηθούμε λίγο το όνειρο που είδες. Όχι, δεν θέλω. Περίμενε, ρε. Ναι. Εκεί θα του πεις μετά την έρευνα. Ναι. Αν δεν την έχει ακούσει. Θα μου πει, αγάπη μου, εγώ τι ψάρια βλέπω. Λαχτάρα, λαχτάρα. Ψάρια λέει, ναύτες. Εγώ βλέπω, λέει, όλο άντρες. Το φίλο μου τον Τάκη, το φίλο μου τον Μπάμπη. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Ελίνα and the Showbiz. Θα ξεκινήσω από τα απλά. Διάβασα για τον Κώστα Κόκλα, τον ηθοποιό, ο οποίος ήταν καλεσμένος στη Σκορδά. Αλλά πήγε στη Μενεγάκη. Μπερδεύτηκε, ναι. Τον έψαχνε Σκορδά. Ρε παιδιά, δεν έχει έρθει ο Κόκλα. Τον παίρνανε τηλέφωνο. Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι ώρα βγαίνω. Ναι, μόλις έφτασα. Και πήγε στη Μενεγάκη. Και πάει στη Μενεγάκη και λέει, ήρθα. Ποιος ήρθε, γιατί ήρθες. Και θα σε καλούσαμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι, εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Εμάς δεν μας έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Λοιπόν, η Δαλάκα. Μιας και λέγαμε για τη Δαλάκα, πόσα παίρνει η Δαλάκα για να μπει στο Survivor, να τα λέμε όλα δηλαδή. Θα πάρει. Στη θέση θα έπαιρνα 100.000, θα ζήταγα. Λοιπόν, η υπεύθυνη ξεκίνησε από 50.000 ευρώ. Για να μπει όλο το ποσό, για να μπει, έτσι. Μετά ανέβηκαν στα 60, λέει. Είναι και οι φόροι που έχουμε εμείς. Λέει 65. 100. Φτάνουν στα 70 και λέει. Και κλείσαμε. Okay. Deal. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Παίρνει 70.000 για να μπει και θα παίρνει για κάθε μία μονάδα που θα ανεβαίνει το Survivor στην τηλεθέαση. Θα παίρνει άλλες 10.000 ευρώ. Βλέπω τους γονείς, το μάνατζερ της Δαλάκα να αρχίζουν με το που ξεκινάει το Survivor, θυμιατά. Όχι. Άμα χτυπήσω το τηλέφωνό σας και σας πούνε, βάλτε Sky τη Δαλάκα, είναι για αυτά τα 10.000 ευρώ. Για να πάρει λεφτά. Εντάξει, παιδιά, γιατί μετά το Survivor δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Λοιπόν, όλοι μαζί να κάνουμε προσευχές. Ναι, μένουμε στην Κατερίνα, αλλά πάμε στη Στικούδη. Φεύγουμε τη Δαλάκα και πάμε στη Στικούδη. Στικούδη, έχει μπει στο Your Face Sounds Familiar. Και της είπαν ωραία κριτική εχθές. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Της λέει το Your Face Sounds Familiar. Ναι. Είναι φτιαγμένο για σένα. Μπράβο, πηγαίνει πολύ καλά. Και τώρα οι haters, έγιναν lovers. Και λαμβάνει μόνο θετικά μηνύματα η Στικούδη. Από εκεί που την έβριζαν για τη φωνή της, για την παρουσία, γι' αυτό. Τώρα όλοι την αποθεώνουν. Εσύ είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, και τώρα όμως εκείνη δεν θέλει. Τι σου λέει, δεν θέλω, παιδιά. Βρίστε με λίγο. Θέλω πίσω τους haters μου, λέει η Στικούδη. Γιατί μου δίνουν έμπνευση. Θέλω να παραμείνουν κάποιοι. Όλοι μου στέλνουν. Πάνω από 2.000 μηνύματα έλαβα, λέει, στην πρώτη μου εμφάνιση το Your Face. Ποιον είχε κάνει, όχι τη Γαλάνη. Όχι τη Γαλάνη, ήταν μετά. Δεν θυμάμαι. Ποια είχε κάνει, που μου είπε και εσύ ότι πήγε πολύ καλά. Όχι, την Πάολα. Είχε κάνει την Πάολα, νομίζω, κάποια στιγμή που ήταν πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα. Και όλοι τη έλεγαν συγγνώμη για όλα αυτά που έχω πει τόσα χρόνια για σένα. Όχι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Ήταν πολύ συγκινητικό. Από τη μία, από την άλλη, λέω, ρε παιδιά, του θέλω πίσω. Κάτσε, την πίσω, ρε. Εκεί. Κάτσε, να τη στείλω ένα μήνυμα. Και δεν είναι, λέει, μασοχισμό αυτό που λέω. Προτιμώ τη σκληρή κριτική και α είναι και άδικη από το να περνάω αδιάφορη. Πάει καλά τώρα το κορίτσι. Λοιπόν, κάτσε, κάνω ένα story να το στείλω στην Κατερίνα. Τι έτσι πει. Να το ξαναβάλεις λίγο από την αρχή. Μην τη βρήσεις. Όχι, ρε. Τι, μην τη στείλεις τώρα μηνύματα hating. Γιατί, Κατερίνα μου, θες να σε βρίζουν στα social media. Α. Σου λείπουν οι haters σου. Λοιπόν, άμα είναι έτσι, θα βάλω την Ελίνα.
Εγώ γιατί. Όχι, δεν βρίσκω το Κατερινάκι, το συμπαθώ. Όχι, όχι. Έλεγε, βάλε κάτι άλλο. Λοιπόν, και λέει, πώς μπορώ να τους προκαλέσω με κάποιο τρόπο, λέει, να γυρίσουν πίσω. Τις ρωτάνε, μετά συνεχίζετε μαθήματα φωνητικής. Βέβαια, λέει, κάνω 2 χρόνια μαθήματα φωνητικής και 8 χρόνια κάνω μαθήματα πιάνου. Πίνω πολύ νερό, δεν καπνίζω, δεν ξενυχτάω, δεν μιλάω χωρίς λόγο. Για να κάνω. Δεν μιλάω χωρίς λόγο. Ναι, ναι. Για να μην κουράσω τη φωνή μου. Όχι, σκέφτηκα πώς θα την ξαναβρίσουν. Και κάθε πρωί, λέει, ρουφάω ομά αυγά. Μάλιστα. Τώρα αυτό, το ρουφάω ομά αυγά, μήπως εκεί. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα. Ούτε αυγά έχει να κάνει, ούτε τίποτα. Τι πρέπει να κάνει για να την βρίσουν, ναι. Άμα θέλει να σε ξαναβρει του haters σου, να σε ξαναβρίσουν, να σε πλακώνουν. Ναι, 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 να το βοηθήσουμε το κορίτσι. Στην ωραία κριτική αυτή που είχε συνηθίσει και σου την έμπνευση. Ναι, ναι. Βγάλε ένα τραγούδι. Ντροπή σου. Αυτό είναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα του κάθε ζωδίου? Δηλαδή, ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα του Σκορπιού? Το μεγαλύτερο ελάττωμα του Σκορπιού. Ναι, 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 ναι. Ότι τα ξέρουμε όλα. Ναι. Ότι είμαστε γνώστες, ότι είμαστε το πιο ερωτικό ζώδιο. Ναι. Άλλο ελάττωμα. Είμαστε. Ελάττωμα. Τι ελάττωμα έχω? Ναι. Α, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ναι. Είμαστε πολύ μαλθακοί. Mm-hmm. Άλλο ο ελάττωμα. Ο τοξότης τι ελάττωμα έχει? Μιλάει πολύ. Τα ξέρει όλα. Όταν λέμε ο τοξότης τα ξέρει όλα, εννοούμε τα ξέρει όλα. Δεν μένει τίποτα. Δηλαδή από θρησκευτικό μέχρι μην πω τι. Επιστημονική φαντασία. Βρήκα ένα link το οποίο τα λέει λίγο περίεργα. Θα προσπαθήσω να τα ρετουσάρω με το δικό μου λόγο. Εγώ είμαι εδώ. Για να μπορέσουμε να τα πούμε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου. Θες παιδί μου να τα πω εγώ? Άμα ντρέπεσαι εσύ. Ναι, θα μπορούσε να τα πει, γιατί ας πούμε ότι ο κρυός είναι χοντροκέφαλος και συντηρητικός. Δικό μου. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσα να το πω έτσι εύκολα. Δικό μου. Παιδιά, μπείτε σε λίγο, θα κάνουμε live streaming στο Instagram του Σοκαφέ με 104,8. Μπείτε, κάντε μας tag, ανεβάστε τα στόρια σας, θα κάνουμε live streaming. Τα λέει πάρα πολύ ωραία και να λέω. Ναι, παιδιά, δηλαδή πρέπει να μάθουμε ποια είναι τα ελαττώματά μας. Ειδικά στον τοξότη, δεν συμφωνώ καθόλου. Ο τοξότης, είστε κλασικοί, αισιόδοξοι, χαζοχαρούμενοι. Είναι δυνατό. Ολότελα ατάλλαντι. Λοιπόν, η συνέχεια σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στο καφέ με 104,8, τα ελαττώματα του κάθε ζωδίου. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στην Εφη, καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Ένα χρόνια πολλά στο μορφότερο πλάσμα του κόσμου που χθες είχε γενέθλια και έγινε 3, την κοράκλα μου. Συνεχίζει τις ωραίες εκπομπές. Να τη χαίρεστε, να την καμαρώσετε σαν τα ψηλά βουνά. Καλημέρα στην Έλσα που μας λέει για την Στικούδη, για τη Γαλάνη. Της είπαν καλά λόγια για την Πάολα, λέει την έκραξαν τη Στικούδη στο Your Face Sounds Familiar. Στη Γαλάνη άλλαξε ρότα η Στικούδη. Εχθές λέει κάτι έκανε, δεν ξέρω ποιον έκανε, αλλά τις ξύρισαν, λέει, το κεφάλι, τις έκαναν διάφορα τέτοια. Έναν ξένο ράπερ έκανε. Καλημέρα στο Σοφάκι, καλημέρα στην Έλενα. Επίσης στην Κωνσταντίνα καλημέρα, στον Νίκο και στο Σοκράτη πολλά φιλιά. 697-800-1048 σε λίγο live streaming στο Facebook. Νίκος Βέρτης και φύγε στο καφέ με 104,8. Μπείτε και στο Facebook. Τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε το live streaming μας στο Facebook. Μπείτε να δείτε τι θα γίνει με τα ζώδια σήμερα. Γιατί είναι τα ζώδια, είναι και τα μεγαλύτερα ελαττώματα του κάθε ζωδίου. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή τώρα τι ελάττωμα έχει? Τι είναι καλέ? Όχι τίποτα. Ο καμεραμάν. Τι ελάττωμα έχει, ας πούμε? Ο κρύος. Να ξεκινήσουμε τον κρύο. Κατά βάθος, φίλοι μου, κρύοι, συγγνώμη για αυτά που θα πω, χίλια συγγνώμη, είστε χοντροκέφαλοι, συντηρητικοί, φοβάστε την ίδια σας τη σκιά. Πάνω απ' όλα, είσαστε ο εαυτούλη σας. Ο κρύος είναι τέτοιος. Ο κρύος, κοιτάτε την πάρτη σας. Όταν βλέπετε κάτι. Ποιο κρύο ξέρω, ρε παιδί μου. Όταν βλέπετε κάτι στο μάτι, κουτουλάτε ακόμα και στον τοίχο. Ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, εγώ κοιτάω τον εαυτό μου κρύος και δεν κοιτάω κανέναν άλλον. Δεν με ενδιαφέρει κανένας. Δεν πολύ συμφωνώ. Συμφωνώ. Τον παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στον φίλο τον Ταύρο. Ξέρουμε, 2 κρύους. Λοιπόν, και κρυαρίνα και κρυαράκι. Ταύρος, για πάμε στον Ταύρο. Ταύρος, τρώτε χοντρά κολλήματα και σας κοροϊδεύουν όλοι. Α. Είσαστε γενικά άτομα τα οποία δείχνουν ότι τα ξέρουν όλα, ρε παιδί μου. Ότι εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Ζείτε και τρώτε για να αρπάξετε χρήματα. Θα συμφωνήσω στο Ταύρο που τα ξέρει όλα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ο Ταύρος επίσης το φαγητό είναι το μόνο που του προκαλεί ευχαρίστηση. Του Ταύρου. Του Ταύρου. Το μόνο που δεν ενδιαφέρει είναι μασαμπούκα. Μασαμπούκα. Ναι, ναι. Οι δίδυμοι τώρα είστε κλασικοί ψευτοδιανοούμενοι. Λέτε όλο αρλούμπες, αλλάζετε συνέχεια απόψεις κάθε 10 δευτερόλεπτα. Είσαστε άπιστοι και ξερόλες. Μην βρεις τη μάνα μου, δεν είναι σωστό. Συγγνώμη, είναι ξερόλα και άπιστη. Δεν είναι. Ντρέπεσαι λίγο. Ο καρκίνος τώρα. Αγαπάτε το χρήμα περισσότερο και από το τομάρι σας. Όχι, εσύ. Και τρέμει το χέρι σας όταν πρέπει να πληρώσετε. Το κλάμα βέβαια για τους φίλους τους καρκίνους είναι η ειδικότητά σας. Η γκρίνια καταπίνει τους γύρω σας. Ναι. Όλους. Το λιονταράκι τώρα από την άλλη μπορεί να γίνεται άνετα τύρανη.
Εσύ έχει εμπειρία, πες μας. Αν δεν σας προσκυνήσουν, το μόνο που θα κάνετε είναι να τους βγάλετε το λάδι. Ναι. Ψέματα είναι. Λοιπόν, είστε σνόμπ και επιδειξωμανή. Όχι, Νικολητή μου, έχει καμία σχέση. Ναι, 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 καλά. Δεν έχει καμία σχέση. Πάμε στα παρθενάκια. Ναι. Λοιπόν, αδερφός μου. Αγαπημένο σπορ του Παρθένου είναι η πικρόχολη κριτική. Όχι. Στάζει δηλητήριο. Μου τη λέει λίγο, αδερφός μου. Πέρα τη δική σας λογική, βέβαια δεν υπάρχει άλλη. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Επίσης για τους φίλους τους Παρθένους, σας παίρνει ο ύπνος την ώρα του σεξ. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο ζυγό τώρα. Ο ζυγός τώρα, οι γυναίκες ζυγοί έχουν περίεργα γούστα και ανισόρροπες απαιτήσεις σε όλους. Ναι. Ειδικά στο σεξ. Οι άντρες ζυγοί στο σεξ είναι για τα γέλια. Αλήθεια. Ναι, τελειώνουν πριν ακόμα ξεκινήσουν. Τι γελάς, Μαρή, τι γελάς, Μαρή. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι για τους ανθρώπους. Τι να πω, λοιπόν, πάμε στον εγώ καιρό. Ο εγώ καιρός τώρα. Προσπαθείτε να δώσετε την εντύπωση ότι είστε καλλιεργημένοι ενώ είσαστε μπουρτζόβλαχοι. Μη φτύσει το νερό. Στόχος σας είναι μια καλή κοινωνική θέση με οποιοδήποτε τίμημα. Ακόμα και να σκοτώσετε για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Α, δεν νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Είναι εγώ καιρό. Ο γιος μου. Ο γιος. Ο μπαμπάς μου. Ο Σάκης ο Ρουβάς. Περίμενε. Ο Χριστός. Ο Ρουβάς δεν ξέρουμε τελικά τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Δεν ξέρεις. Ο γιος ακόμα είναι μικρός για να σκοτώσει. Περίμενε. Ναι. Οι υδροχόοι τώρα είστε φοβερά δημιουργικοί και εφευρετικοί. Σπάτε τα νευρά όλων με τις περίεργες ιδέες σας. Έχετε μια ροπή στην αερολογία. Ναι. Δηλαδή ξέρετε τα πάντα, μιλάτε για τα πάντα, αλλά δεν τα τεκμηριώνετε ποτέ. Ναι, ναι. Εκμεταλλεύεστε τους πάντες, φίλους, συγγενείς, αδέλφια, ξαδέλφια. Γενικά είστε διαδέσιμο. Γι' αυτό το χώρισα. Ηχθείς τώρα. Ήταν ο πρώην μου. Ηχθείς όπως η κάμεραμάν τώρα που μας τραβάει. Για πάμε λίγο στα ψαράκια. Λοιπόν, ζήτησε την κοσμάρα σας. Και φοβάστε τα δύσκολα. Δηλαδή θέλετε ευκολάκια πράγματα. Μην σας ζορίσουν λίγο, βάζετε τα κλάματα. Ναι, ναι. Δεν χαλάτε χατήρια, γιατί από πίσω αποσκοπεί χάρη. Ναι. Δηλαδή λες ένα ανοιχτή. Φέρμα ένα νεράκι, θα στο φέρει. Αλλά μετά θα στο ζητήσει, λες και. Λες και του φέρεις ένα ποτάμι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, λέει. Γενικά, έχετε ανάγκη να σας λένε πόσο όμορφοι και ωραία είσαστε. Ναι, η κόρη μου είναι ηχθής. Θέλει να γίνει YouTuber τώρα. Ο κάμεραμαν κουνάει το κεφάλι, κουνάει και την κάμερα. Η κάμερα, αν πηγαίνει πάνω κάτω η κάμερα, είναι γιατί συμφωνεί η κάμερα woman. Λοιπόν, πάμε στον τοξότη. Το ξώτης, είσαστε, ρε παιδί μου, έχετε ανεπτυγμένη την αίσθηση της περιπέτειας. Ναι, θέλουμε περιπέτεια εμείς. Δεν θέλουμε έτσι πράγματα απλά. Είστε εκνευριστικά, είσαστε εκνευριστικά χαρούμενοι και όλοι θέλουν να σας πάσουν στο ξύλο. Όλοι. Πες μου ένας που θέλει να μας δει. Σηκώνω το χέρι. Ναι. Δεν θυμάστε πόση σεξουαλική ζωή έχετε από το πολύ αλκοόλ. Όχι. Ωραία. Αυτό, όχι. Δεν θυμάστε. Όχι. Τι όχι. Το Σάββατο που βγήκαμε εκεί, πιάτε το Βόσπορο, ήμουνα με τα αναψυκτικά και οδήγησα για όλους. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο άνθρωπος που έχει το μαγαζί. Το ότι βγαίνεις και σουρώνεις με κοκακόλα δεν το καταλάβει αυτό. Λοιπόν, γενικά είσαστε ατάλλαντοι και δεν σας το λένε. Είμαι ατάλλαντοι, ναι. Σε αυτό μπορεί και να συμφωνήσω. Λοιπόν, πάμε στους σκορπιούς για να κλείσει και το θέμα. Άντε, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι είναι το αγόρι μου, άντρας μου. Οι γυναίκες σκορπιοί κάνουν καριέρα με τα χαρίσματά τους, ενώ οι άνδρες είναι πλασμένοι για δίμοι. Για? Δίμοι. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε κεφάλια. Ναι. Εκδικούμαστε πάρα πολύ εύκολα. Είμαστε καταστροφικοί. Εκδικούσαστε, σύμφωνο σε αυτό. Το κρατάτε μανιάτικο. Ζούμε και κοιμόμαστε και το μυαλό μας είναι στο σεξ. Συμφωνώ και σε αυτό. Και σε άντρες και σε γυναίκες. Επίσης μας αρέσει η εκδίκηση στις αρπαχτές. Δηλαδή, για να σε εκδικηθείς ο σκορπιός ο άντρας σου, ναι, θα πάει με μια φίλη σου. Α. Έχεις καλές φίλες. Αλήθεια λες τώρα. Τα διαβάζω εδώ πέρα. Εδώ με την Αντίν το Σάββατο τραγουδάγανε παρέα. Να προσέχεις ποιους έχεις. Γιατί. Γεια σε παρακαλώ, βγες έξω. Οι χθείς θέλουν να τους λένε ότι είναι όμορφες. Ο σκορπιός θέλει την καλύτερη σου φίλη για να. έχουμε live streaming. Γενικά ο σκορπιός, ρε παιδί μου, θα ανέβει επαγγελματικά με δόλια μέσα. Λοιπόν, μπείτε στο Facebook, είμαστε σε live streaming. Σχολιάστε, κάντε χαμό. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, ποιο ζώδιο πιστεύετε ότι πέφτει μέσα, ποιο ζώδιο δεν πέφτει μέσα. Τι σπάθηση. Δεν θα με ρίξει εμένα με τέτοια. Ναι. Λοιπόν, στο καφέ με 104,8 στο Facebook, μπείτε όλοι τώρα να γίνει χαμό. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήμασταν σε live streaming στο Facebook και μιλούσαμε με τα παιδιά εκεί μέσα στο βίντεο. Και δεν το κλείνει με τίποτα η Ελίνα, ξέρετε. Πώς μιλάς στο τηλέφωνο με την κολλητή σου και λες τώρα και μιλάς καμιά ώρα. Κλείνω. Οπότε χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ βεβαίως, κυρίες και κύριοι, στο Cafe Morning Show. Ελίνα Παπίλα. Γιώργος Καρτελιάς. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Αδάμ, ο οποίος θέλει, παιδιά, θέλω να μοιραστώ αυτό μαζί σας. Χθες το βράδυ, γύρω στις 4, το γλυφιτζούρι, ο σκύλος μου, ανέτρεψε μία ληστεία.
από την πολυκατοικία μου. Θα ήθελα ένα μεγάλο respect στο κλειφιτζούρι μου. Αλήθεια λες τώρα. Ο φίλος που μας έστειλε ο Αδάμ είναι στο Facebook. Καλημέρα, Αδάμ. Και πώς ακριβώς έγινε αυτό, για πες μας λίγο το story. Καταρχάς, τι σκύλο έχεις? Ναι, έλα ντε. Μπορεί... κάνα μικρό θα έχει. Ναι. Ή τα μικρά, ξέρεις, καυγίζουν όλη την ώρα. Αυτά τα νερό. Είναι συναγερμός. Δηλαδή, εννοείς τώρα, Αδάμ, ότι ήταν μέσα στο σπίτι και. Στην πολυκατοικία, μάλλον πήγαν να διαρρήξουν την πολυκατοικία, να μπουν σε κάποιο σπίτι. Τους μυρίστηκε ο σκύλος του φίλου του Αδάμ. Ναι, ναι. Άρχισε τη μανούρα, πανικοβλήθηκε η πολυκατοικία, άνοιξαν τα φώτα. Τι έκανε. Για κάτι τέτοια σκέφτομαι, μήπως να έπαιρνα κατοικίδιο. Για κάτι τέτοια. Αν και μετά διάβαζα. Τι κατοικίδιο θες να πάρεις? Να πάρω κι εγώ ένα σκυλάκι. Σκυλάκι θα θέλεις. Ναι. Σταύρα. Γιατί διάβαζα, παιδιά, ότι έγινε μία έρευνα. Οι γυναίκες, λέει, προτιμούν να κοιμούνται με τα κατοικίδια τους παρά, με λέει, τον άντρα τους. Ναι, παρά, λέει, με τον που άντρα τους. Που καταντήσαμε. Κι εγώ καυγίζω, άμα. Παιδιά, είναι δυνατόν. Κι όμως έγινε αυτή η έρευνα. Και λέει ότι αν, λέει, η γυναίκα θέλει να κοιμηθεί με κάποιον το βράδυ, ναι, θα προτιμήσει το σκυλί της. Γιατί αυτό? Από τη Νέα Υόρκη έρχεται αυτή. Γιατί, λέει, κοιμούνται, λέει, πιο καλά. Αισθάνονται, λέει, πιο μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι, καλά. Άκου να δεις εσύ. Καταρχάς, εμένα, ας πούμε, άμα κοιμηθώ με την πόνη, ροχαλίζει. Ένα, το κρατούμενο. Δύο, κλωτσάει. Τρία, θέλει όλο το κρεβάτι δικό της. Και μιλάμε για γερμανικό ποιμενικό. Α, επίσης, λέει, τα κατοικίδια προσαρμόζονται πιο εύκολα στο ωράριο της γυναίκας. Δηλαδή, όση ώρα κοιμάται η γυναίκα. Ναι, 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 αυτό είναι αλήθεια. Τα κατοικίδια κοιμούνται την ίδια ώρα. Ναι, γιατί με το που σκοτεινά από το κρεβάτι ενοχλείται. Αυτό σηκώνεται και αυτό, ξυπνάει. Και όση ώρα κοιμάται, κάθεται εκεί. Έτσι κάνει και μπώνει. Το πρωί, ας πούμε, μαζί μου θα σηκωθεί, μαζί μου θα κοιμηθεί. Ναι. Όλο τις ώρες. Αυτό ξέρω να λυσάξει από τη ζέστη που με ξυπνάει κάτι 4 ώρα το πρωί να πάει πιει νερό. Ναι. Τώρα θες κρατήσου λίγο. Οπότε αρχίζω και το σκέφτομαι λιγάκι. Πάση περιπτώσει. Έλα να σου πω, είμαι πολύ καλός φυλάκας. Ναι. Δαγκώνω. Λοιπόν, δεν κουνιέμαι όταν, εντάξει, κοιμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Γαυγίζω. Καλημέρα στα γαστροφαπλαστεία Βασιλείου. Γιατί αν έχετε θέματα με τον ύπνο σας, να σας πω ότι το γλυκό σας λείπει. Γενικά. Και να ξέρετε επίσης ότι αν είστε μόνες σας, κορίτσια, το γλυκό είναι και πολύ καλό, έτσι. Αφροδισιακό, όχι. Τι, υποκατάστατο. Υποκατάστατο του σεξ. Ωραία. Βασιλείου, στη Νεάπολη και στο Δάρικ θα πάρετε ωραίες σοκολάτες. Λοιπόν, Ελίνα, κοίτα που σου κουνάω την ουρά. Κάνω και τέτοια. Κάνω και ντούμπες. Καλημέρα στην Έλσα, καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που λέει καλημέρα από μένα και τη γυναικάρα μου. Από το Μενίδη είμαστε, παιδιά, καταπληκτικοί είσαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όπου και να βρίσκεστε. Καλημέρα Μπερτίνα, καλημέρα Ιωάννα μου. Λοιπόν, και μας στέλνουν ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Ο πατέρας του Γιώργου, Λίνα μου, είχε 3 παιδιά. Ναι. Το Μούτσο, το Λούτσο και τον. Τώρα. Ποιος θα στέλνει αυτά τα μηνύματα, για πες μου. Δεν έχω όνομα, δεν ξέρω πώς το λένε το φίλο μας. Για πες μας το όνομά σου, να σου κάνουμε special αφιέρωση δηλαδή. Ποιον είναι? Πού ξέρω εγώ, καλέ, ο πατέρας του. Ο πατέρας του Γιώργου είχε 3 παιδιά. Το Λούτσο, Γιώργος, άντε μωρέ. Άι μωρέ, ντρέπεστε λίγο. Εμένα βρήκατε πρωί. Σαρώνει, συναντή σαρώνει, αλλά μετά το σκέφτεται. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο που στέλνει μήνυμα και μας στέλνει τα δικά του ανέκδοτα. Στην Έλσα βεβαίως, ένα κοπάδι νυχτερίδες κοιμάται σε ένα δέντρο με το κλασικό τρόπο ανάποδα. Ξαφνικά μία από αυτές γυρίζει και στέκεται όρθια. Ανήσυχη μία άλλη ξυπνάει με αγωνία τη διπλανή και της λέει: Μίτσο, ξύπνα, ο Θανάσης λιποθύμησε. Αυτό ναι. Τέτοια τη αρέσουν, ναι, τέτοια. Σας έχω εγώ, παιδιά, προς το τέλος σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Κρατηθείτε, συντονιστείτε, γιατί είναι καταπληκτικό. Η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί μέσα στα σπίτια αυτή τη στιγμή να έχουμε κρύο. Έχουμε κρύο, παιδιά. Ναι, γιατί όταν βγαίνει ο ήλιος, μένει η υγρασία μέσα. Δεν είναι ισοβαθμί το πράγμα. Έξω έχει μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Έτσι θα συνεχιστεί και η αυριανή. Έχουν δώσει προβλέψεις ότι την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο των αποκριών, θα είναι ο καιρός. Τι να σας πω, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι αυτό, ποια μέρα 8, είναι? 8, 9, 10 Μαρτίου. Δεν έχω μέχρι τότε, αλλά σας έχω μέχρι την Πέμπτη σίγουρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και καλό ουρανό, καθαρό ουρανό και θερμοκρασία 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Ο, τέλεια, πολύ ωραία. Τουλάχιστον θα έχουμε μια εβδομαδούλα με αλκιονίδες ημέρες και θα περάσουμε υπέροχα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αν έκανε κρύο, μας πέθανε. Εντάξει, ξύλα, καίγαμε. Πετρέλαιο, λεφτά, πω. Και μία που λέμε για ρούχα. Ναι. Έρχεται ένα πρωτοποριακό ύφασμα. Ναι. Το οποίο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα έρθει σε λίγα χρόνια λογικά και σε εμάς, σε λίγο καιρό. Λοιπόν, είναι το ύφασμα, λέει, το οποίο ανάλογα τις καιρικές συνθήκες ή σε δροσίζει ή σε ζεσταίνει. Περίμενε. Μισό λεπτό. Αυτό υπάρχουν ήδη τέτοια υφάσματα. Τι? Δηλαδή, νομίζω πώς το λένε, μουσελίνα. Πώς το λένε αυτό? Τα μουσελίνα. Έλα μωρέ, όχι, είναι η μπουμπουλίνα, άλλη μπουμπουλίνα. Ποια είναι η φιλή, είναι φιλή, ήταν. Πώς τη λένε, πώς είναι αυτό το ύφασμα που όταν το φορώ στο καλοκαίρι σε δροσίζει. Όχι, σε δροσίζει και το χειμώνα σε ζεσταίνει. Είναι αυτό, δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω. Τέλος πάντων, μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν,
Είναι ανάλογα την περίοδο τη γυναίκα, κατάλαβα. Λοιπόν, παρόλο τι καιρικέ συνθήκε μπορούν να επικρατούν έξω, το ύφασμα αυτό οποιαδήποτε μέρα και να το φορέσει θα σου δημιουργήσει είτε ζέστη, ναι, αν κρυώνει το σώμα, είτε δροσιά, αν ζεσταίνεται. Ναι. Το φέρνει, έρχεται από την Αμερική, από το Πανεπιστήμιο. Εγώ το έχω πάθει σε πάπλωμα αυτό. Έχω πάρει ένα πάπλωμα. Το πλήρωσα και πόσα λεφτά βέβαια. Γι' αυτό είναι πουπουλένιο. Το οποίο, παιδιά, μιλάμε να έχει έξω ένα βαθμό και να σκάω. Να μένω. Τι να σου πω τώρα. Να... Τι. Κατάλαβε, ρε παιδί μου, να. Να είσαι μουσχεμα. Από τον υδρότα. Δεν είναι, δεν σταματάω τώρα πρωί-πρωί. Άντε, μπράβο, πρωί-πρωί. Κάτσε, ρε παιδί μου, και τα καλοριφέρ σε πόσο το έχει, 20. Δεν χρειάζεται να έχει καλοριφέρ. Άντε. Είναι τόσο ζεστό. Είναι γνήσιο πούπουλο χήνα, γι' αυτό. Τι είναι? Γνήσιο πούπουλο χήνα. Δεν ξέρω, εγώ το είχα πάρει γύρω στα πάνω από 200 ευρώ το είχα πάρει. Θα δώσω πόσα πολλά λεφτά. Τόσα πολλά και λεφτά. Και λέω, πω, λέω, να δεις, άμα η αγορά δεν βγήκε καλή, ήτανε... θα πάθω κατάθλιψη. Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί λένε τα γνήσια που, παπλώματα με πούπουλο χήνας, ναι, είναι αυτά τα οποία ούτε σε κρυώνουν ούτε σε ζεσταίνουν. Ανάλογα λέει τη θερμοκρασία του σώματος. Ναι. Ειδικά αν είναι αρσενική η χήνα. Δηλαδή αν είναι το παπλωμά σου από χήνο, είναι όλα τα λεφτά. Όχι, ρε Λίνα. Αχ, τη ρουφιάρα, περίμενε λίγο. Μιλάω πολύ σοβαρά. Τι μιλάω σοβαρά, μωρέ, που θα ρωτήσω εγώ τη γυναίκα στα παπλώματα αν η χήνα που είναι το παπλωμά μέσα είναι αρσενική ή θηλυκή. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Ναι, ρε Λινάκη. Δεν είμαστε καλά, ρε παιδιά. Ρε, εσύ, σε παρακαλώ, πάρ την τηλέφωνο. Ρώτησε την. Γελάει, ρε, γελάει. Εγώ μιλάω σοβαρά και αυτή γελάει, ρε. Εγώ σα λέω σοβαρέ αλήθειε. Λοιπόν, παιδιά, το ύφασμα που λέει ο Γιώργο είναι το τέλειο ύφασμα. Διάβαζα εγώ στο διαδικτύο γιατί πέτυχα κι εγώ αυτό. Ναι. Και λένε ότι είναι τέτοιο, λέει, είναι η επεξεργασία του υφάσματο. Δεν έχει να κάνει με το ζώο. Είπα εγώ για ζώο. Έτσι δεν είπε τώρα. Το ζώο το έβαλα για το παπλωμά σου, όχι, ναι, για το ύφασμα. Το ύφασμα είναι απλά διαβάζει τη θερμότητα του σώματος και την ακτινοβολία του ήλιου. Διαβάζει και ανάλογα δρά. Ναι, αυτό. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Ναι, αμέσως, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, καλημέρα. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι, ναι, εντάξει, δεν με αφήνει να σα φέρω. Σα δίνω γνώσεις και δεν με αφήνει. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στην Έλσα. Πολλά φιλιά στην Αφροδίτη. Δεν έχει τύχει να σα ξαναστείλω. Σα ακούω όμως συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα να στείλουμε στην Ιωάννα. Καλημέρα στην Κατερίνα Κατερινάκη. Στον Στέφανο, στον Δημήτρη, στη Γεωργία, στην Εύη, στον Σταύρο, στην Ιουλία, σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μα στο Viber. Ήρθε η ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, να επικοινωνήσετε μαζί μα στο 22-210-62-700. Παίζουμε λοιπόν το αγαπημένο σα παιχνίδι. Μία συλλαβή, πέντε λέξεις να ξεκινούν από αυτή τη συλλαβή μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. 22-210-62-700. Λοιπόν, Ελίνα μου. Ναι. Ελίνα μου, να παίξει κι εσύ σήμερα, θα σε αφήσω έτσι. Για να δω. Θα παίξει με το Δέλτα. Ναι. Το Έψιλον. Και το ξύ. Δεν βάζει καμιά πρόταση ολόκληρη. Αυτό όσο πιο πολλά δίνω, τόσο πιο εύκολο γίνεται. Δέξε. Δέξ, πάμε. Δεξιά. Δέξου. Δεξαμενή. Δεξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όλο μαζί. Δέξα. Δεξο. Δοξολογία. Α, είναι από εδώ. Εντάξει, πώς σας βρήκα, ρε Γιώργο. Τρεις. Γιατί? Γιατί βρήκες το δεξιά. Το δεξέρω. Και τη δεξαμενή. Άρα δύο βρήκα. Όχι, δεν το βάλω. Α, και το δέξου. Και το δέξου. Ναι, ναι. Δεξιόχειρας, δεξιοτέχνης. Τα πήρα και συνώνυμα αυτά, με μπερδεύεις. Δεξίωση. Αχ, ναι. Αχ, καλέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς το κορίτσι μας. Το όνομά σου? Αγγελική. Έλα, Αγγελική, έχεις μωράκι? Ναι. Αχ, να το χαίρεσαι. Πόσο είναι? 5 χρονών. Μωράκι είναι. Εγώ μέχρι να πάνε λύκειο, μωρά τα λέω. Έτσι. Λοιπόν, Αγγελική μου, είσαι έτοιμη? Ναι. Κάτι πάρα πολύ εύκολο, ναι, για σένα και να κερδίσεις υπέροχα δώρα από το Σοκαφέ Μόρνιξο. Έχεις 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από Α, Δ και Ε. Από αδέ. Αδέσποτο. Αδελφή. Ναι. Πάνω ξαναπείς, πιάνεται. Αδέσποτο. Αδεξιότητα. Ναι. Άλλη μία θέλουμε. Άδειο. Άδειο. Άδικο. Το άδειο πιάνεται, είναι με ψιλογιώτα. Ναι, αλλά με ψιλογιώτα είναι. Το άδειο, ναι. Α, καλά πάτσα εγώ. Ναι, 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 ναι. Είπε πέντε, δεν είπε. Είπε πέντε. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Αγγελική μου. Μείνε στη γραμμή σου, να συμπεριφέρει με τα δωράκια σου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και έτσι ασπρόσφαγε την προσοχή το παιδί και κέρδισε. Ναι, ναι. Εσύ να τα δεις αυτά. Εγώ τίποτα, μου βάζεις δύσκολα. Τι να σου βάλω, όχι, σου βάζω δύσκολα και σκέψου πόσα πέρασα. Κοντά σε σένα, ό,τι αγαπούσα, έχασα. Νατάσα Θεοδωρίδου.
Διάβαζα για έναν κύριο, ναι, ο οποίος είχε θέματα, ρε παιδί μου. Άλλη. Είχε θέματα με το γάμο του. Αυτό, με τα, έχουμε, αυτό που την πιάνουμε όλους τους γάμους, για λέγε τι πρόβλημα. 26 ετών το αγόρι. Και παντρεύτηκε. Επιτέθηκε στην πεθερά του με αντιαρματική ρουκέτα. Αλλά η κυρία μια χαρά. Την απέκρουσε. Τι ρουφιάνα. Λοιπόν, τον έκρινε ένοχο το δικαστήριο για απόπειρα δολοφονίας. Ζει η πεθερά. Ζει, ναι, βέβαια. Πώς την κατάφερε. Πήρε, έγινε μια, τσακώθηκε με την πεθερά του, ρε παιδί μου, την οποία θεωρούσε υπεύθυνη για το ότι ο γάμος του δεν πήγαινε δεν καλά με την κόρη της. Μπράβο, ναι. Σωστά υπέθεσε. Στην αρχή εκτόξευσε αντιαρματική ρουκέτα στο σπίτι της. Μετά την έκρηξη, εντάξει, τραυματίστηκε η γυναίκα, αλλά έζησε. Που! Μετά προσπάθησε να την πυροβολήσει με ένα καλάσνικοφ. Μετά πήρε όλμο. Τελικά στόχησε και με το καλάσνικοφ. Είσαι και ζώο. Εκεί το πιάσανε. Ρε φίλε, είσαι και ηλίθιο. Αφού δεν ξέρεις, βάλε έναν άλλον. Α, μπράβο κι εσύ! Μπράβο κι εσύ! Πάρε ένα νοϊκά, ρε παιδί μου, να κάνει μια καταδρομική, να εισχάσει. Πάει έξω από το σπίτι με τον μπαζούκα. Μωρή. Και αστόχησε. Ξέρεις το ζώον. Μωρή τώρα, μωρή φώκια λέει. Θα σου ανατινάξω το σπίτι, μωρή. Και πάει το δίπλα. Ανατινάζει το σπίτι. Ναι. Και ζει. Και ζει. Ναι, δεν αυτοκτονείς. Παιδιά, λίγα με τις πεθερές. Λοιπόν, φίλε μου, αν έχεις θέμα με το γάμο σου, λύσα με τη γυναίκα σου και πήγαινε σε ένα ψυχολόγο. Φίλε μου, δεν σου ακούω αντιαρματική ρουκέτα. Φίλε μου, 7 ζωές έχει η πεθερά. Τις 2 τις φάγαμε. Υπομονή όταν βγεις από τη φυλακή, συνέχισε. Κάτι θα καταφέρεις. Καλημέρα στον φίλο μας, λέει: μέχρι να καταφέρω, παιδιά, να βγάλω με τη γλώσσα το σουσάμι από το δόντι, θα με μηνύσουν για σεξουαλική παρενόχληση. Καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα για την πεθερά που λέγαμε. Πεθερά, κατσαρίδα, ναι, ναι, είναι παντού. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Τίμο. Χαμός γίνεται με την πεθερά. Πάντως το μπαζούκα δεν θα πρέπει να το πάρει ο φίλος μας, θα πρέπει να το πάρει μια φίλη από την Αγγλία. Η οποία. Και αυτή με πεθερά θέμα. Με πεθερά. Τη πεθερά λοιπόν, σήμερα. Τη πεθερά στο κάγκελο σήμερα, η οποία, ρε παιδί μου, τι έγινε τώρα. Κοιμόταν η νύφη. Ναι. Είχαν γεννήσει το παιδάκι λίγο μηνών ήταν. Χαρά στο σπίτι και τα λοιπά, ο μπαμπάς και η μαμά και τα λοιπά. Η πεθερά. Κάτσε, ήταν στο σπίτι η μαμά του μπαμπά δηλαδή. Ήταν η μαμά, ο μπαμπάς και η πεθερά. Η πεθερά της νύφης. Όχι, η μάνα του άντρα. Η μάνα του άντρα, ναι. Μπράβο, λοιπόν, κοιμόταν η νύφη. Ναι. Έλα όμως που η πεθερά δεν ήθελε το όνομα αυτό του παιδιού. Δεν ήθελε να το βγάλουν. Μερόπι. Μερόπι. Ναι. Ήθελε, ρε παιδί μου, να το βγάλουν Μαρία, όπως λέγανε την πεθερά. Το όνομά της θέλει να πάρει. Α, και δεν το δίνει η νύφη. Και δεν το δίνει η νύφη. Ενδιαφέρον. Η νύφη είχε συνονιθεί βέβαια με τον άντρα. Ο άντρας, από ό,τι κατάλαβα, λίγο πιπίλας η υπόθεση. Λοιπόν, της λέει: ναι, αγάπη μου, τι ζητήσεις, ό,τι πεις. Ευτέρπη, ευτέρπη. Α, εντάξει, δεν καλά. Έρχεται η πεθερά. Να κάνει δηλαδή το παιδί μου με ένα κόρι και να κάνει ότι. Μα είναι δυνατόν. Έλα στη θέση τη πεθερά. Ναι. Λοιπόν, και λέει η πεθερά: έτσι είσαι, μωρή ρουφιάνα. Ναι. Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Και τι έκανε. Έλα εδώ, αγόρι μου. Ναι. Ποια σε μεγάλωσε. Ναι. Ποια σε τάισε. Ποια σε ανέθρεψε. Ποια ήταν στη γαστρεντερίτιδα σου σε μετού, στην πλαστηλεκάνη να σου κρατάει το μέτωπο. Πράγμα, πάρε σε ρίση, γιατί ποια εγώ δεν ξέρω. Ποια ήταν με το θερμόμετρο και να τρέμει το φιλοκάρδι τη, μία έχει περάσει το 38. Ποια. Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν είσαι. Δεν τον έχουν πάρει ακόμα. Ποια. Λοιπόν, και λέει, τα λέει όλα αυτά του γιου τη. Και λέει ο γιο, εντάξει, ρε μάνα, πάμε να τα αλλάξουμε το όνομα. Πάμε ρε μάνα να σου κάνω το χατήρι, ρε μάνα. Τι έκανε. Η νύφη κοιμότανε. Α, στον ύπνο! Η νύφη κοιμότανε γιατί θύλαζε, έκανε, έρανε, είχε και τα δικά τη και είχε κουραστεί η γυναίκα. Την έπεσε για ύπνο το μεσημεράκι. Και πήγαν στο ληξιαρχείο και αλλάξαν τον όνομα. Πεθερά, έλα εδώ, γεια μου, πάμε στο ληξιαρχείο γρήγορα. 7 θανάσιμε πεθερέ, έχετε δει. Όλε είμαι ίδια. Έλα εδώ να πάμε. Και πάνε και το αλλάζουν. Ναι, ξυπνάει η νύφη. Και δεν λένε κουβέντα. Τίποτα. Ναι. Ξυπνάει η νύφη, περνάνε κάνα 2 μέρε. Ναι. Και πώ βλέπει. Φώνα στο παιδί, Κατερίνα δεν γύρνα γι' αυτό. Όχι, ήταν πολύ μωρό ακόμα. Και πώ ανοίγει το βιβλιάριο του παιδιού. Και βλέπει ότι δεν είναι το όνομα που είχαν συμφωνήσει. Της μάνας της. Της μάνας της. Ωραία, γλέντια. Ωραία, φέρε εδώ τη μάνα σου να της πω εγώ ποια είναι τώρα. Λαμπόγιαλο το σπίτι, οι μηνύσεις πάνε και έρχονται. Το παιδάκι τι φταίει, Παναγία μου. Και ένας είναι ο κακομοίρης που κάθεται στη μέση. Ναι, ο άντρας. Ο άντρας. Άς μας μωρέ, αυτός θα φταίει όλα. Ο οποίος, τι να κάνει. Μανούλα είναι μόνο μία. Ναι, σε αυτό ναι, σε αυτό συμφωνώ. Γιώργο μου, να μείνουμε εκεί. Ναι. Η μάνα είχε δίκιο. Ναι, αλλά η γυναίκα είναι αυτή που θα πορευτώ τη ζωή μου. Δεν πειράζει. Η μάνα, ό,τι θέλει η μανούλα, παιδιά. Ό,τι θέλει η μανούλα που το μεγάλο στο παλικάρι τη. Λοιπόν, η μάνα έβαλε τα κλάματα. Όχι, μάλλον και οι δύο μανάδες βάλαν τα κλάματα. Τελικά νομίζω ότι ο άντρας πρέπει. Και το παλικάρι πήγε σε ένα μπαρ και τάπινε. Ο τύπος πρέπει να βαρέσει το χέρι στο τραπέζι. Ναι, και να πει. Και να πει, θα το βγάλω, Βαγγέλη. Ποια εισιχτήρ και δυο σας. Και έχουν μαζευτεί οι τρεις πιο διάσημοι πλαστικοί χειρούργοι στον κόσμο μεταξύ τους. Ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας, βέβαια, γιατί εμείς δεν λείπουμε από αυτά. Και βγαίνουν για έναν καφέ και συζητάνε μεταξύ τους. Ναι, κάποια ιατρικά θεματάκια. Μάλιστα. Ξεκινάει και λέει ο Γερμανός,
Αφήστε τι έπαθα, παιδιά, σήμερα. Το ρωτάνε άλλοι, τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε. Να, έρχεται στο ιατρείο μου ένα με κάτι αυτιά σαν προπέλε. Τέτοια λέει. Σαν λαγάνε. Και μου ζητάει να το κάνω μικρούλια. Ναι. Τον πετάω στο χειρουργείο, στο κρεβάτι κάτω και του λέω: κόβω, ράβω, κόβω, ράβω, κόβω, ράβω, κόβω, ράβω. Τέλειο το αυτάκι. Και του κάνω κάτι αυτάκια, παιδιά. Λουκούμι, λουκούμι. Λέω ο Αμερικάνος: ασέ, ασέ, μπλακίε. Έρχεται στο ιατρείο μου ένα τύπο με μια μύτηνα. Σαν μελιτζάνα, ρε παιδί μου, να με το συμπάθειο. Και μου ζητά να την κάνω μικρούλα. Γαλλικιά, ρε παιδί μου. Τον επετάω στο κρεβάτι και αρχίζω. Κόβω, ράβω, κόβω, ράβω. 9 ώρες χειρουργείο, λέει παιδιά. Και του φτιάχνω κάτι, μια μητούλα, λέει, γαλλική, πανέμορφη. Πω, ναι. Πετάκι, ακούς το τρίτο τώρα. Ελληνάρας. Στέ μου, τι τραβάω, Παναγία. Ήρθε σε μένα ένα τύπο στο ιατρείο μου, παιδιά, και λέει. Θέλω το μόριό μου να κουμπάει στον πάτωμα. Τι να κάνω, τον επετάω στο κρεβάτι του χειρουργείου και κόβω, ράβω, κόβω, ράβω. Παιδιά, 15 ώρες χειρουργείου. Κόβω, ράβω, κόβω, ράβω. 17 ώρες χειρουργείου. Κόβω, ράβω, κόβω, ράβω. Τι έκοβε καλέ, αφού δεν ήθελε να κόψει ο άνθρωπος. Και του φτιάχνω κάτι ποδαράκια. Να με το συμπάθειο. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.